Μόνη μου αποκλείεται να περνάω καλά από όλα αυτά. Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω ότι προετοιμάζεστε για το τρίμερο. Είδα εγώ το πρωί που ερχόμουν, οι περισσότεροι φεύγατε. Πάτε στα χωριά σας, να προσέχετε πολύ και να περάσετε καλά. Και νομίζω ότι είναι οι μέρες αυτές που τα νηστίσιμα έχουν την τιμητική τους. Αλλά αυτό το τραπέζι σήμερα, κάθε άλλο παρά νηστίσιμο θα έλεγα είναι. Η Στροφιλιά και η Ρένα έχει φροντίσει να φτιάξει σήμερα ένα κέικ με ινδική καρύδα και ένα κέικ πολίτικο. Αλλά όμως έχω μια έκπληξη, αυτά θα δούμε στη συνέχεια. Σήμερα θα μαγειρέψει η εξαιρετική, δεν ξέρω να φέρει την κατσαρόλα της μαζί. Η Τζένι Βάνου θα μαγειρέψει σήμερα. Εγώ θα τη χειροκροτήσω μόνη μου. Με τέτοια χιονιά έβαλες και τη γούνα σου. Τι να κάνω, είπα να μαγειρέψω με τη γούνα, αλλά τι, μου είπαν όχι, βγάλτε. Μα κάνει κρύο ακόμα και στο πλατό. Ήλιο θα στρώσει σε λίγο. Δόντια. Ήλιο με δόντια. Πάρα πολύ, πολύ το κρύο. Αλλά να σου πω κάτι. Μην ξέρουν πολύ καλά οι τηλεθεατές ότι όσες φορές μαγειρεύει η Τζένι, γλύφουμε τα δάχτυλά μας. Και επειδή έχει ειδικές κατσαρόλες που όπου πάει. Πού να φύγει. Το κοροϊδεύει. Να τη κατσαρόλα, τη σα το πω εγώ. Είναι το μικρό για λίγη ποσότητα. Έχει το μικρό κατσαρολάκι και το μεγάλο κατσαρολάκι. Έχω τρεις σειρές από αυτές τις κατσαρόλες. Τρεις σειρές πλήρης. Μα μου αρέσει που δεν θες να σου δώσουμε καμιά δικιά μας κατσαρόλα. Προτιμάς τη δικιά σου. Κοίτα, ρώτησα. Καταρχήν ξέρω ότι αυτή έχει ειδικό πάτο. Ναι. Και κάνει πολύ διαφορετικό το ψήσιμο. Αυτό είναι το ψήσιμο. Σαν υδροχό, γνήσι, αγάπη. Άμα κολλήσει, τέλειω. Έχεις μαγειρέψει. Πολύ. Έχεις μαγειρέψει πάρα πολύ. Το ξέρω πολύ καλά. Τι θα μας φτιάξετε, κυρία Βάνου, σήμερα? Κάτι πολύ απλό που δεν είναι βέβαια νηστίσιμο. Θα κάνω μπακαλιαράκια κροκέτες. Ναι. Αλλά επειδή πολλοί κόσμος, όπως τα παιδιά παραδείγματος χάρη μου λέγανε, δεν θέλουμε σκορδαλιά γιατί μυρίζουμε. Σωστό, σωστό. Θα κάνω μία πατατοσαλάτα μαζί. Για να υποτίθεται αντί για σκορδαλιά. Άρα θα συνδυάσουμε τα σκροκέτες του ψαριού με πατάτα σαλάτα. Με πατάτα σαλάτα. Από ποιο θα ξεκινήσετε πρώτα, κυρία? Λέω να κάνω τη σαλάτα. Τα κατάκα. Τα κατάκα, τα κατάκα, τη σαλάτα, πατάτα σαλάτα. Λοιπόν. Λοιπόν. Βραστές πατάτες. Το κομμένο. Ναι, αυτό εξαρτούνται και τα υλικά από το πόσο πατάτες θα βάλει. Μάλιστα. Η ποσότητα. Ναι. Κρεμμύδι ξερό. Συγγνώμη, με αυτά τα ωραία χέρια και το ωραίο δαχτυλίδι πιάνετε το κρεμμύδι? Γιατί? Κάθε μέρα το πιάνω. Λοιπόν, θέλουμε κρεμμυδάκι. Ψιλοκομμένο. Ψιλοκομμένο αγγουράκι. Ψιλοκομμένο αγγουράκι. Τώρα αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ψιλοκομμένο. Εγώ θα το κόβω. Εγώ το κόβω πιο μικρά. Πιο μικρά κομμάτια. Συνήθως. Κομμάτια. Τουρσί αγγουράκι. Τουρσί αγγουράκι. Ωραία. Αυτή η πατατοσαλάτα ποιος την έφτιαχνε και την έμαθες? Στη Γερμανία την έφαγα μία φορά και... Και ζήτησε τη συνταγή. Ρώτησα, ναι, ήτανε, η κυρία μιλούσε ελληνικά. Και... Γιατί συνήθως στη Γερμανία τις πιο πολλές πατατοσαλάτες τις κάνουμε με... πώς λέγεται, η γλυκιά η σάλτσα, ναι, η μαγιονέζα. Ναι, ναι, ναι. Α, εσύ δεν βάζεις μαγιονέζα. Καθόλου. Ωραία. Καθόλου. Και βάζεις δύο. Κόβω κρεμμύδια, αυγουλάκια, ναι. Βρασμένα. Ναι. Δύο κόβεις και όσο θέλουν, μπορεί να πάνε και τέσσερα, ας πούμε. Η ποσότητα δεν σηκώνει πιο πολλά. Ωραία. Επειδή την κάνουμε λίγη τώρα. Αλλά εσύ κάνεις δίαιτα, ωστόσο. Δεν πιστεύω να έχεις χαλάσει τη δίαιτά σου και έχεις αρχίσει το φάει πάλι. Πώς με είδες? Σε βλέπω κουκλάρα. Λοιπόν. Με αυτό λέω. Όχι, κάνω συντήρηση. Δεν κάνω. Μια χαρά είσαι, Τζένι μου. Και μαϊδανό. Ψιλοκομμένο. Μαϊδανό, ψιλοκομμένο. Σ' αρέσει ο μαϊδανός? Πολύ. Το βάζεις στα φαγητά? Εγώ σχεδόν πάντα, σε όλα. Σε όλα. Σε όλα. Σε όλα. Λοιπόν, η μόνη διαφορά τώρα που κάνει εδώ από τις άλλες τις πατατοσαλάτες. Ναι, είναι. Καλά, αλάτι, πιπέρι, σίγουρα. Ναι. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό για να δω την διαφορά. Όπως καταλαβαίνω. Τίποτα. Είναι η σάλτσα. Ναι. Η οποία είναι. Κάτσε να τα χτυπήσω. Α, θα έχουμε χτυπήματα τώρα. Θα σοπαίνω την πατατοσαλάτα. Την κρατάω στο χέρι. Μυρίζει και αυτό, ωραία. Αυτό είναι λαδάκι, έτσι. Λοιπόν, για να φτιάξετε τη σόση και την πατατοσαλάτα, θα μας πει τώρα η κυρία Βάνου τι βάζουμε. Βάζει εγώ λαδάκι. Βάζω λάδι. Ωραία. Γιατί με το μάτι όλο. Ναι. Υπολογίζω. Μουστάρδα. Πόσο βάζει μουστάρδα, δύο κουταλιές? Ναι. Ξαρτάται πόσο καυστική είναι η μουστάρδα. Και δοκιμάζεις πάντα. Η σόση δηλαδή κάνει τη διαφορά. Λεμόνι. Λάδι, μουστάρδα, λεμόνι. Αποφεύγουμε δηλαδή στην πατατοσαλάτα της κυρίας Βάνου τη μαγιονέζα. Γίνεται κατάξινη. Εμένα μου αρέσουν και πολύ τα ξινά. Ναι.
Και γι' αυτό την κάνω με αυτόν τον τρόπο που μόλις είδα. Και δεν είναι και παχυντική. Και εδώ τι βάζεις? Ξύδι. Α, και ξύδι. Τέσσερα πράγματα. Λάδι. Μουστάρδα. Μουστάρδα. Ξύδι, λεμόνι. Ξύδι, λεμόνι. Συνδυασμός. Όλα. Αυτό είναι έτοιμη. Τα χτυπάμε και τα βάζουμε εδώ. Μπράβο. Έλα. Και είναι έτοιμη η πατατασαλάτα. Έτοιμη, ανακατεύεται κανονικά, βέβαια. Ναι. Και αυτή είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη για να τη φάνε. Καλή όρεξη. Καλή όρεξη αυτή. Μια χαρά. Και τη συνοδεύει τώρα με τις κροκέτες ψαριού που θα μας δείξεις. Τη βάζεις εκεί μπροστά τζενούλα μου, γλυκιά. Θέλω να μπολά. Αυτό. Αυτό. Λοιπόν. Αυτό είναι νεράκι. Αυτό νεράκι. Θες νεράκι? Ναι. Τι υλικά θέλουμε τώρα για να φτιάξουμε? Αλεύρι. Αλεύρι. Για το κουρκούτι. Για όλες τις χρήσεις. Θα κάνουμε κουρκούτι. Ό,τι να είναι. Εννοώ όπως κάνουμε πάντα. Το κουρκούτι. Το κουρκούτι κάνουμε και αυτό. Να. Αλεύρι. Εγώ. Στο σπίτι μου, παίρνω τον ξερό μπακαλιάρο. Έλεγε η μάνα μου, η συγχωρημένη. Ναι. Κανένα δεν έχει νοστιμιά όπως ο ξηρός μπακαλιάρος. Κάτι θα ξέρει η μάνα, συγχωρημένη. Βάζουμε λοιπόν και να το κάνουμε νεράκι. Το χτυπάμε κανονικά. Όπως κάνουμε όλα τα... Θα τα χτυπήσω εγώ για να κάνεις τον μπακαλιάρο. Εντάξει. Εντάξει, για να σε βοηθήσω λίγο, βρε παιδί μου. Βοήθα. Έλα, εγώ τι σου λέω τόση ώρα. Είναι και βαριά αυτή η κανάτα. Αυτό δεν έχει κόκαλα. Ναι. Οπότε το ξεφτίζουμε. Ναι. Είναι και λίγο σκληρό. Σκληρός. Ναι. Είναι σκληρός. Δεν θα βάλω πολύ. Όχι, βάζεις έτσι. Για να τελειώνει και όλα η ιστορία. Λοιπόν. Να πάρουν τον μπακαλιάρο τον κανονικό ή όποιο μπακαλιάρο τρώνε. Όποιος θέλει. Να τον βάλουν μέσα στο κουρκούτι. Να του φύγει το αλάτι βέβαια. Ναι. Εγώ τον αφήνω 24 ώρες. Ναι. Τον μπακαλιάρο. Βέβαια. Ωραία. Καλά, μην κουράσετε πιο πολύ. Γιατί είναι σκληρός αυτός ο μπακαλιάρος που μας φέρνει. Ναι, πολύ σκληρός είναι. Ναι, γιατί τα γόρια είναι της παραγωγής, δεν είναι τα κορίτσια. να πάνε, ξέρεις, να αρχίσουν να λένε δώσε μου αυτό, δώσε μου εκείνο, δώσε μου τ' άλλο. Να μπει αυτό, βάλ το πάνω στο ματιουλάκι, το δικό μου. Το δικό σου, το κατσαρολάκι, το βάλα στο μάτι. Είναι αναμένο το μάτι λοιπόν, να κάψει το λάδι μας, έτσι. Και βάζει τώρα η κυρία Βάρνου μέσα στο κουρκούτι της. Ψιλοκομμένο άνηθο. Άνηθο, ψιλοκομμένο. Ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι. Γίνεται σαν γιοφτές μου φαίνεται αυτό. Όχι, γίνεται σαν λουκουμά. Σαν λουκουμά. Και βάζει και αυγά. Α, βάζει και δύο αυγά μέσα. Βέβαια. Α, γι' αυτό είναι τόσο νόστιμος. Αλάτι πιπέρι κανονικά, βέβαια, αφού τα δοκιμάσει κανείς πάντα. Ναι. Θέλουμε κι άλλο λίγο αλεύρι. Βγάλει κι άλλο λίγο αλευράκι. Λίγο νεράκι. Και λίγο νεράκι στο έχω εδώ. Καλά, πρωί-πρωί μετά από το μαγαζί σε φέραμε για μαγειρική, αλλά... Δεν είναι αυτό, είναι ότι σηκώθηκα ψιλοκρυωμένη. Ναι, ναι, βάλε. Τόσο. Θα γίνει στις νοικοκυρές που ξέρουν. Το τελικό μείγμα δεν θα είναι ούτε πολύ σφιχτό, ούτε πολύ αραιό. Όπως γίνονται οι λουκουμάδες. Πολύ ωραία, κατάλαβα. Και φαντάζομαι ότι μόλις βράσει το λάδι πολύ και κάψει, παίρνεις με το κουτάλι. Με το κουτάλι, ακριβώς. Όπως το λουκουμάδες. Όπως κάνουμε τις λουκουμάδες. Ακριβώς. Ωραία. Και βγαίνουν κροκετάκια, ας πούμε. Τα οποία είναι καλά να φαγωθούν εκείνη την ώρα, γιατί... Μετά, ξέρεις, λίγο πενιάζουν και τέτοια. Ναι, εκείνη την ώρα τα κάνεις. Αυτά είναι και γρήγορα. Δεν χρειάζεται. Αν έχεις αλμυρίσει, όπως λέμε, τον ακριβώς, μπακαλιάρο, βέβαια, μετά τα εύκολα. Ο αλμυρός μπακαλιάρος αυτός θέλει μεγάλη προσοχή. Ας το να κάψει το λάδι. Δεν πρέπει να κάψει το λάδι τώρα, όμως. Θα περιμένουμε αρκετά μέχρι να κάψει το λάδι. Τόσο πολύ δεν το δυνάμωσες. Δεν το δυνάμωσα, αλλά εδώ δεν είναι το μεγαλύτερο αυτό. Μια χαρά. Πόσο να το βάλουμε εκεί? Λοιπόν, μια χαρά είναι, εντάξει. Λοιπόν, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στα κόκαλα. Να τα βγάζουμε τα κόκαλα. Θέλει πολύ λοιπόν προσοχή την ώρα που τον ξεφτίζεις. Γιατί ο άλλος τρώει σίγουρος ότι δεν έχει κόκαλο μέσα την κροκέτα και μην του κάτσει κανένα κατάλληλο. Είναι κίνδυνο. Σε αυτούς που μισούμε μπορούμε να αφήσουμε ένα κοκαλάκι μέσα διάφορα. και να μην καταλάβει κανείς τίποτα. Έχω φέρει και χαρτί το σπίτι μου για να ξέρει. Γιατί χρυσούλη μου, δεν είχαμε χαρτί εδώ. Δεν ήξερα αν έχετε εκεί. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Έχουμε και χαρτί, τα πάντα έχουμε. Αλλά μία υδροχός φέρνει τα εφόδια της μαζί της. Για να είναι. Στον πόλεμο δεν πάει. Έφερα και την κουτάλα μου. Πού είναι η κουτάλα σου? Θα τώρα ψάχνουμε τη σβάνω την κουτάλα. Κοιτάξτε. Ωραία. Γιατί τα βγάζω έτσι μετά. Ναι. Και εκεί που θα τα κουμπίσει. Η νοικοκυρά. Ας βάλει λίγο χαρτάκι από κάτω. Απορροφητικό. Για να απορροφήσει το πολύ λάδι. Δώσε να βάλω εγώ στο πιάτο το μαύρο αυτό που έχουμε εδώ.
Τι έκοιταξε το λάδι σου, έκαψε να αρχίσουμε να ρίχνουμε μέσα τις μπουκές. Ναι, δεν έκαψε, αλλά... Αφού τσουτσουρίζει. Ας πούμε ότι έκαψε. Αρχίζει, αφού τα ακούω, έτσι. Τσουτσουρίζει. Λοιπόν. Μα τι γελάς, Ρένα, και εσύ. Είναι η σειρά σου μετά για τα γλυκά. Γελάει. Παίρνεις. Έλα. Βλέπεις. Να το, εντάξει, μια χαρά. Ας πούμε. Όπως κάνουμε το λουκουμά. Ακριβώς. Ωραία. Τώρα τα σχήματά του είναι κωμικό, γιατί βγαίνουν όπως θέλουν. Μήπως είναι ανάλογα με τον καφέ, τι σχήμα κάνει να το λέμε. Όχι. Είναι και ένα παιχνίδι αυτό. Κάνεις, ας πούμε, σαν το λουκουμά το αυτό... ψάρι και λες κιόλας και δεν βάζουμε μέσα περισσότερο, γιατί γι' αυτό έφερα το μικρό κατσαρολάκι. Μια χαρά. Θα τηγανιστεί αυτό. Τηγανίστε το, ανακατεύεις λίγο με αυτό, το αποσύρεις, θα φύγεις. Τελείω τη δουλειά σου, εγώ θα περιμένω να τη γανιστούλα. Τι φύγε εσύ τελείω τη δουλειά σου, θα έρθει η Ρένα τώρα. Θα συνεχίσει με τη Ρένα. Μέχρι να τη γανιστούν αυτά, Ρένα, έλα λίγο σε παρακαλώ μέχρι δεν να πάρουμε. Έχει καεί το λάδι και δεν πάει. Μέχρι καλά. Να μαγειρεύσει. Ωραία. Και να μα του δείξει. Πάμε να μου δείξει. Καλή σα μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνει, Ρένα. Σα αρέσει το τραπέζι μα σήμερα. Σήμερα το τραπέζι έπρεπε να έχουμε νηστήσει, μα λέει το φιλιά, εδώ πέρα έστησε όλα. Όχι, την Κυριακή. Για προτάσει, λέω ρε κορίτσια. Για προτάσει. Για στα κούλουμα. Τα κούλουμα. Τι γλυκό θα μας φτιάξεις, για δείξε μου. Έχουμε φέρει δύο, ναι. Αλλά ό,τι θέλετε, εγώ να σας κάνω και τα δύο. Αλλά ναι. Έχουμε ένα πολύτικο κέικ, ένα το πολύ... οποίο το κάνουμε με φιστίκι Αιγίνης. Ναι. Και έχουμε και την καριδόπιτα την ειδική. Ωραία. Την κάνουμε με ειδική καρύδα. Και τι άλλα πράγματα καινούργια έχεις φέρει εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εδώ. Από τις πατάτες που έχουμε... είναι γεμισμένες με σπανάκι και τυριά. Ωραία. Και κρέμα γάλακτος. Από τους ροεβιθοκεφτέδες μας. Ναι. Από τα ψητά μας. Mm-hmm. Χαλούμι. Ναι. Μπιφτέκι με γέμιση χαλούμι. Τυρί. Ωραία. Ο μπακαλιάρος μας με τη σκορδαλιά. Α, να, η κυρία Βάνου δεν έκανε σκορδαλιά. Ναι. Μπακαλιάρο. Εγώ σα. Ναι. Εμένα. Η μελιτζάνο σαλάτα μας. Ωραία. Τα πατζάρια μας. Τα πατζάρια. Τα κοτοπιτάκια μας τα οποία είναι κάνουμε γεμισμένα με κουκουνάρι και κοτόπουλο. Κάστανο. Α, και κάστανο. Και κάστανο. Αυτά. Αυτά είναι τα οι μπακαλιάρο κροκέτες μας. Α, όπως κάνει Τζένελε σε πιο μικρό. Ναι. Και αυτό, εδώ. Αυτά είναι ο πασάζ μας. Τα τρώνε μόνο οι καλοφαγάδες. Ποιο αυτό λέγεται ναι, πασάζ. Τα σουτσουκάκια. Τα σουτσουκάκια. Εδώ... Αυτό είναι το φιλέτο μας στο κοτόπουλο. Και πες μου τι είναι αυτό που είναι εντυπωσιακό. Τι είναι αυτό, αυτό είναι το ρύζι μας. Το αλλά θα μου επιτρέψετε μέσα... να μην σας πω τη συνταγή γιατί όχι, φοβάμαι. Αλλά τι έχει μέσα. Έχει μανιτάρια και διάφορα. Καβουρτισμένα μανιτάρια με μεγαλοπούλα φιλέτο. Α, πολύ ωραία. Τα και... τυροπιτάκια μας τα οποία τα έφερα ξανά mm-hmm. για τους τεχνικούς σας γιατί τους άρεσαν την προηγούμενη φορά. Ναι, ναι. Ναι, να και τα φάνε. Και πάνω να μας φτιάξεις λίγο αυτή την... Την καριδόπιτα θέλετε. Όχι, τι έχεις ετοιμάσει πρώτο. Ποιο είναι πρώτο. Το κέικ πολίτικο. Το κέικ το πολίτικο. Το κέικ το πολίτικο λοιπόν μέχρι να βάλουν εκεί τα υλικά. Χρειάζεται πολλά υλικά, τι χρειάζεται. Όχι, τίποτε. Αλευράκι, κανονικά βανιλίτσες, το γιαουρτάκι, γιατί εγώ το χρησιμοποιώ γιαούρτι. Ναι. Στο αυτό. Λίγα φιστίκια υγιεινής και, είναι και βούτυρο. Α, εντάξει, ναι. Ωραία. Και λέγεται πολύ, είναι πολύ πολύτικη. Έτσι λέγεται. Ωραία. Λοιπόν, δεν θες να μάθουμε πώς κάνουμε αυτό. Γλυκά κάνεις. Να κάνεις. Πώς το κάνω. Δεν σου έκανα τη lemon pie. Α, τη lemon pie, παιδιά, είχε κάνει η Τζέννη μια καταπληκτική lemon pie. Λοιπόν, δεν θα χρησιμοποιήσουμε μίξερ. Εγώ στο μαγαζί χρησιμοποιώ μίξερ. Αλλά εδώ θα χρησιμοποιήσουμε μίξερ. Γιατί κάνει φασαρία. Περίμενε μισό λεπτό. Πώς πάνε. Ας τους βγάλω μαμού. Όχι, ας να ψηθούμε. Θα του χρειάζεσαι το μάτι. Ρένα, το χρειάζεσαι το μάτι. Όχι, δεν θα κάνω τίποτα. Πολύ λίγο, λίγο, πολύ λίγο θέλω να κάνω. Δεν χρειάζεται αγάπη μου μάτι, μια χαρά. Λοιπόν, πες μας τα υλικά, Ρένα. Ναι, θα σας τα πω εγώ δύο λεπτά. Τι υλικά χρειαζόμαστε για να λοιπόν κάνουμε το πολύτικο κέικ. Χρειαζόμαστε 200 γραμμάρια βούτυρο. Ωραία, τα σημειώνω. Τα είπα σωστά ή κάνω λάθος, δεν τα θυμάμαι κιόλα απ' έξω. Διευκρίνηση ή θητικό. Βίταμ ή μαργαρίνη, ό,τι θέλετε. Μισό κιλό αλεύρι. Δύο βανίλιες. 300 γραμμάρια ζάχαρη, ναι. Μία κουταλιά baking powder, ναι. 250 γραμμάρια γιαούρτι mm-hmm. και φιστίκι Αιγίνης. Τριμμένο το βλέπω. Τριμμένο και 5 αυγά. Ναι, το έχω κάνει στο blender. Ωραία. Το έχω τρίψει στο blender. Λοιπόν, έλα πάμε πάλι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, όλες φιστίκι Αιγίνης. Θα το πει Τζένιελ. Πες το. Δεν ξέρω τα γραμμάρια. Δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, βάζουμε πρώτα τη ζάχαρη. Κάτσε το πείτε υλικά. Α, συγγνώμη. 250 γραμμάρια. 200 βούτυρο ή 200. Ναι, 200. Δεν τα θυμάμαι και απ' έξω. Μισό κιλό. Μισό κιλό αλεύρι, 5 αυγά. Ωραία. 250 γραμμάρια. 250 γραμμάρια γιαούρτι mm-hmm. και φιστίκι τριμμένο. Και ζάχαρη όσοι πάρει. Όχι όσοι πάρει, είναι 3 του τσαγιού φιλτζάνια. Τρία φιλτζάνια του τσαγιού. Μάλιστα. Σωστό.
Ξεκίνα τώρα να το κάνουμε το κέικ το πολύτικο. Ρίχνουμε τη ζάχαρη μας. Πρώτα. Πρώτα και το βούτυρο να τα χτυπήσουμε. Τα 250 γραμμάρια λοιπόν με 3 φλιτζάνια ζάχαρη. Ναι, χτυπάμε πρώτα αυτά. Αυτά τώρα θα θέλουν όμως πολλή ιστορία. Πολλή ιστορία. Θα ρίξουμε όμως τα αυγά μας. Έτσι. Για να τα κάνουμε όλα μαζί. Ακριβώς. Θα ρίξουμε τα αυγά μας. Πόσα αυγά ρίξαμε? 5 αυγά ρίξαμε. 5 αυγά λοιπόν. Το βούτυρο και τη ζάχαρη. Τα κέικ και τα κέικ με σοκολάτα και με καρύδες και με αυτά. Τα, πάρα πολύ. Και όχι μόνο εμένα. Κατάλαβα κάτι, τις αρέσουν τα φουέτα. Α, εν τω μεταξύ το κέικ αυτό μπορεί να βάλουν οι κυρίες ό,τι θέλουν μέσα. Ε. Mm-hmm. Μπορεί να βάλουν φιστίκια, μπορεί να βάλουν. Εγώ στο σπίτι μπορεί να βάλω και μήλα σε τα παιδιά. Mm-hmm. Χρησιμοποιώ και μήλα, αλλά δεν είναι πολίτικο πλέον, γίνεται κάτι άλλο. Εμείς την πολίτικη συνταγή θα κάνουμε αυτή. Χτυπάμε γιαούρτι με αυγά προς το παρόν, έτσι. Ναι, ναι. Να βλέπω να μαθαίνω. Όχι γιαούρτι. Το βούτυρο με τα αυγά. Μπερδευτήκαμε όλοι. Κάνει μία lemon pie, απίστευτη η Τζέννη, ναι. Αλλά όχι ψημένη, ψυγείου. Ψυγείου κάνει, δεν κάνει ψημένη. Βάζουμε τη βανίλια μας. Τη βανίλια τώρα. Μία βανίλια. Δύο βανίλιες. Τζέννη, βόηθα από εκεί την κατάσταση. Να την ανοίξω, δεν μπορώ με το χέρι. Ναι, το γάντι. Έπρεπε, ναι. Για να μην το κάνω στον αέρα το έκανα αυτό. Σιγά τα δόντια σας, Παναγία μου. Για να μην το κάνουμε στον αέρα. Και τα άλλο θέλετε. Δεν πειράζει. Δύο βανίλες μέσα. Δύο βανίλες. Λοιπόν, ρίχνουμε το γιαουρτάκι μας. Το γιαούρτι πόσο είπαμε είναι? Είναι 250 γραμμάρια. 1,5 κεσεδάκι γιαούρτι για να σας δώσω στις νοικοκυρές να το καταλάβουν. Ωραία. Θα χτυπάμε λοιπόν όλα αυτά μαζί. Να γίνουν και αυτά όπως κάνουμε το χυλό πριν το κουρκούτι. Βάζουμε μία κουταλιά μπέικιν, αλλά κυρίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν και. Να το πω, είναι μαύρη διαφήμιση. Τι? Μια φαρίνα. Εντάξει. Φαρίνα γιαούρτι. Συγγνώμη, ε. Για το άλλο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν πειράζει, κούκλα μου. Δεν πειράζει. Φτιάχνουμε κέικ πολίτικο από ό,τι το βάλω, διαπιστώνεται. Και η Τζέννη έκαψε τους κεφτέδες. Όχι καλέ, θέλω να βγάλω αυτό να μην μυρίζει. Το φιστίκι εγγύνης που προηγουμένως το έχουμε κάνει στο μπλέντερ, όχι πολύ ψηλό. Το βλέπετε πως αρκετά χοντροκομμένο. Και ρίχνουμε και το αλευράκι μας. Το αλεύρι τώρα πόσο είπαμε? Είπαμε μισό κιλό. Μισό κιλό αλεύρι. Έλα, κρατάω. Χτυπάς εσύ το αλεύρι. Σιγά σιγά. Και εμείς νοικοκυρές, παιδί μου. Να μην λερωθείς. Έχουμε σπάσει ρεκόρ. Γιατί όχι? Το κατάλαβες τώρα, Τζέννη, πώς γίνεται το κέικ το πολίτικο? Τα φιστίκια. Εγώ πιστεύω ότι η κυρία Τζέννη θα το ξέρει. Πριν το αλεύρι. Όχι, το πολίτικο δεν το ξέρω. Πριν με το πολίτικη κουζίνα δεν έχω καμία σχέση. Και όμως είναι εξαιρετική η πολίτικη κουζίνα. Το ξέρω. Είδαμε την ταινία, εγώ δεν την έχω δει. Όλοι την έχουμε δει, παντού. Εγώ δεν την έχω δει. Το μόνο λόγω δουλειά. Το μόνο που ξέρω από πολίτικη κουζίνα είναι το Ιτς Πιλάφ. Το Ιτς Πιλάφ, ωραία. Φίλοι μου. Λοιπόν, έχουμε λαδωμένη τη φόρμα μας. Έτσι. Έχουμε μια φορμίτσα λαδωμένη. Και βάζουμε αυτό που έχουμε. Ακριβώς. Με όλα τα υλικά. Και ως διαμαγείας θα βγει το έτοιμο μετά. Το έτοιμο. Ως διαμαγείας πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω. Και έχει και ένα λουλουδάκι και είναι το έτοιμο. Εγώ έτοιμο. Θα σας το δείξω. Είδατε τι ωραίο. Έχω τα κοριτσάκια μου πήραν την άχνη ζάχαρη. Να τη βρούμε. Εδώ. Δεν έχω. Έχουμε, στο σπίτι μας έχουμε ένα ειδικό τρυπητό το οποίο βάζουμε την άχνη ζάχαρη. Ναι, κάνει έτσι. Εμείς θα την βάλουμε. Αυτό είναι πολύ αφράτο όμως τώρα. Ωραίο κέικ. Έτσι τροφαντό, τροφαντό. Έτσι δεν, έτσι δεν τα κάνεις τα κέικ. Τροφαντά, τροφαντά δεν τα κάνεις. Το λουλούδι γιατί το βγάλεις από εκεί. Μια χαρά. Να, για να μην μας λερωθεί. Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, και είναι το κέικ μας. Να το κέικ το πολύ. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πανεύκολο. Ναι. Ανεύκολο. Ναι, είναι ναι πολύ δεν εύκολο. Είναι και είναι και, τα, και, είναι και πο, είναι κόστος δεν έχει τίποτα. Μην τα μείνω όλα αυτά τα υλικά, τα έχουμε όλες. Ναι, και ξηρούς καρπούς στο σπίτι έχει. Τα πάντα. Απλά βάλαμε φιστική. Εγίνης βάλαμε. Εγίνης τριμμένο πολύ. Τριμμένο. Όχι πολύ, είπες. Όχι λίγο. Πολύ, λίγο τροκομένο. Να το λοιπόν το κέικ, νομίζω ότι είναι μια χαρά, το καταλάβατε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία να το φτιάξετε. Έτσι. Και τι θέλω να πω. Νομίζω ότι εκτός από το lemon pie, η Τζέννη κάνει και άλλα πολύ ωραία γλυκά. Κάνω γενικώς. Δηλαδή, γενικώς όποιος ανακατεύεται ναι στην κουζίνα, λίγο-λίγο τα κάνει όλα. Και κέικ κάνω ωραία, ξέρω εγώ. Πώς και σαρακουστιανά. Κάνω μπαμπά. Μπαμπά, πολύ ωραία ο μπαμπάς. Κάνω μπαμπά. Λοιπόν, μια κοινή... Το ζαβαρέν που λέμε. Το ξέρουμε, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Θες να φτιάξουμε τώρα το ινδικό, το κέικ με την καρύδα. Ναι, θα το φτιάξει η κυρία. Ναι, μαζί, θα την βοηθήσουμε. Ωραία. Εγώ δεν ξέρω πώς το κάνουμε. Ωραία, ετοιμάστε λίγο τα υλικά εσείς εκεί πέρα, βιάστε. Να δείξω εγώ αυτό το κέικ το έτοιμο και αυτό είναι το κομμένο. Αυτό που φτιάξαμε τώρα λοιπόν. Ναι, αυτά λεμόνια κρατάω όλο το σιρόπι. Να ετοιμάσουμε τα επόμενα υλικά για να φτιάξουμε το κέικ. Έχεις καινούργια. Με την ινδική καρύδα. Δύο κέικ έχουμε σήμερα. Και το επόμενο είναι αυτό, δεν ξέρω αν βάζει μέσα μήλο. Βάζει ένα μήλο.
Εγώ στο σπίτι στο μου. Άλλο, στο άλλο. Όχι. Στο άλλο. Ωραία. Είναι με ειδική καρύδα. Ναι. Είναι έτοιμο. Ναι, αυτό ναι. Λοιπόν θα φτιάξουμε το επόμενο γλυκό μας. Είναι ψωφιλιά πυρένα που έχει ειδική καρύδα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη με τα υλικά? Όχι. Όχι, δεν είσαι έτοιμη Όχι. με τα υλικά. Δυστυχώς. Μέχρι να ετοιμαστεί, έλα εδώ, Τζενούλα, εσύ να τα πούμε. Συνήθως κάνεις δίαιτα. Κάνω δίαιτα. Κάνουμε όλες δίαιτα. Και μετά πλακωνόμαστε. Και μετά πλακωνόμαστε. Να σου πω κάτι. Τι σημασία έχει δίαιτα άμα πλακώνεσαι μετά? Να σου πω κάτι. Εγώ αυτό τον καιρό, ναι. Ίσως επειδή δεν έκανα δίαιτα, αλλά δεν τρώω καθόλου μαγειρεμένο. Α, και σε βοήθησε. Μόλις φάω κάτι που είναι πιο βαρύ, αρρωσταίνει το στομάχι μου. Σε πειράζει με το λάδι? Και την άλλη μέρα ξανά στα νηστίσματα, όχι στα νηστίσματα, αλλά... Ξανά στις δίαιτες. Στις δίαιτες. Ναι, και σε όλα αυτά. Από την άλλη, να σου πω κάτι. Έρχονται πάρα πολλές κυρίες και παίρνουν πάρα πολλές κυρίες τηλέφωνο για την καινούργια θεματολογία που έχουμε, για τη ριζική ανανέωση. Το είδες αυτό? Ότι γυναίκες οι οποίες πραγματικά θέλουν να φτιάξουν το σώμα τους, να φτιάξουν το πρόσωπό τους. Ακριβώς. Και πώς το βλέπεις όλο αυτό? Συμφωνώ απόλυτα. Δεν φοβάσαι? Εγώ φοβάμαι. Φοβάμαι. Συμφωνώ να κάνουν οι άλλοι. Όχι να κάνουν οι άλλοι και να βλέπεις εσύ. Δηλαδή, με συγχωρείς. Αν σου λέγανε ότι αν θα κάνεις κάτι που θα γινώσουν 20 χρόνια νεότερα. Όχι, τι να το κάνω. Γιατί βρε Τζενούλα? Γιατί έχω ένα γιο 37 χρονών. Εγώ θα γίνω 20 χρόνια νεότερη. Απίστευτο. Θα φτάσω στην ηλικία του γιου μου. Νομίζω το βλέπεις ότι είναι αυτό. Λίγο παρατραβηγμένα τα πράγματα. Ναι, δεν ξέρω. Άξι, άμα η άλλη νιώθει αμήχανα και θέλει να είναι πιο φρέσκα, πιο νέα. Μα δεν το κατηγορώ αυτό. Α, συμφωνώ ωραία. Απολύτως. Συμφωνείς, αλλά εσύ δεν θα το έκανε. Όχι. Λοιπόν, επειδή αρκετές από εμάς θα το κάνουμε, λέω να μην χάνουν την ψυχραιμία τους. Και θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα να είναι έτοιμη για να φτιάξει το κέικ με την ειδική καρύδα. Σε 3-4 λεπτά είμαστε κοντά σας για να ολοκληρώσουμε το επόμενο γλυκό. Εντάξει, Ιρένα? Ωραία, πάμε. Τι λέτε, κορίτσια, τι είπες, Τζένι μου? Όλο, την κάνω κι εγώ. Την καρυδόπιτα με ειδική καρύδα, είναι ωραία. Στο γιο μου πολύ. Εγώ δεν την ξέρω, δεν την έχω φάει ποτέ. Θα μας τη δείξεις, Τρένα? Ναι. Καρυδόπιτα λοιπόν. Με ειδική καρύδα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν να ξεκινήσουμε ναι, με ναι. τα ειδικά μας. Βοηθάμε, Τζενούλα. Λοιπόν, ωραία. Θέλουμε 150 γραμμάρια βούτυρο. Το έχουμε. Ένα ποτήρι γάλα. Ωραία. 200 γραμμάρια ζάχαρη. Σωστό. Θέλουμε μια μισή κούπα, δύο κούπες σιμιγδάλι, αλλά έχουμε να μίξει δύο σιμιγδάλι. Ένα ψηλό. Χοντρό και ένα ψηλό. Ένα χοντρό. Σωστό. Και ψηλό. Πέντε αυγά. Τα αυγά. Αυγά. Και, τα οποία τα χωρίζουμε γιατί κάνουμε μαρέγκα. Έτσι. 150 γραμμάρια καρύδα, την οποία φυλάμε και για μετά για να ρίξουμε από πάνω στο ταψί μας. Για το σιρόπι μας. Και ένα κουταλάκι του γλυκού μπέικιν. Ωραία. Ωραία. Αυτά δεν έχει πολλά υλικά. Όχι. Και αυτά, τα λέω, και αυτά για το σιρόπι μας. Πολύ ωραία. Ωραία. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Το έχουμε ανάψει λοιπόν. Το σιρόπι μας. Να το δυναμώσω λίγο. Ναι, ναι. Μπράβο. Στο σιρόπι στις κυρίες θα βάλουμε ζάχαρη, δύο ποτήρια ζάχαρη. Καλά, θα το ρίξω. Θα το δυναμώσω ή θα το σβήσω? Δύο ποτήρια. Λοιπόν, κυρία Βάνου, ανοίγει κάπως μια χαρά το φτιάξει. Βάζουμε λεμονάκι για να μην μας ζαχαρώσει. Πιστεύω να το ξέρουν όλες οι κυρίες. Το σιρόπι δεν είναι ίδιο, Τζένι, για όλα. Που ρίχνεις από πάνω το σιρόπι. Ναι. Και τα γλυκά αυτά. Το ίδιο ζάχαρη, λεμόνι ναι, ναι. και λεμόνι. Κανέλα. Βάζουμε τη ζάχαρη μας μαζί με το βούτυρο. Άμα του πάει του γλυκού ή κανέλα, πολλές φορές δεν πάει. Τώρα λοιπόν βάζουμε πόσα φλιτζάνια ζάχαρη. Βάλαμε 2,5 φλιτζάνια ζάχαρη. Ωραία. Και το 1,5, συγγνώμη. 1,5. 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη και βάλαμε. Βούτυρο. Ναι. 150 βούτυρο. Ναι. Τώρα θα μπράβο κυρία Βάνου, βοηθήστε με γιατί εγώ δεν τα θυμάμαι και πολύ. Θα κάνουμε το ίδιο. Το ίδιο ακριβώς. Τέσσερους κρόκους. Τέσσερις κρόκους και είναι τα χτυπάμε μαζί. Τα σπράδια για μένα. Να με. Ρίχτε τα για να μπορούμε να το... Σιμιγδάλι μισό-μισό χοντρό ψηλό. Ναι. Σκίζει. Πόσο. Αμέ πως δεν σκίζει. 100. Όχι. Δύο φλιτζάνια. Δύο φλιτζάνια. Δύο φλιτζάνια σιμιγδάλι, το ένα να είναι χοντρό και το άλλο ψηλό. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα ρίξουμε και τα σπράδια μας τώρα, γιατί δεν κάναμε μαρέγκα. Θα τα κάνετε μαρέγκα. Οπωσδήποτε μαρέγκα. Οπωσδήποτε. Για να φουσκώσει πιο πολύ. Ακριβώς. Το υλικό. Ωραία. Παίρνω το κλέβω λίγο από το χαρτί σου, Τζέν, που έφερε στο κίτρινο. Το χαρίζω. Από το σπίτι. Λοιπόν. Μέσα στο σιμιγδάλι, εγώ έχω ρίξει τρεις βανίλιες. Τις είδα. Ακριβώς. Τις βανίλιες τις βάλαμε μέσα στο χοντρό και στο ψηλό. Ναι, το γάλα δεν βάλαμε. Θα βάλουμε και το γάλα. Μάλιστα. Θα βάλουμε. Το μπέικιν. Το μπέικιν, το γάλα μας. Είδες για να είναι καλή μαγείρισα που τα ξέρει όλα. Αυτό. Είδες οι ταλαντούχοι άνθρωποι, είναι και καλοί στη μαγειρική, στην κουζίνα. Έτσι. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Υδροχόοι. Α, μπράβο, πες το. Θα το ξανακούσουμε. Είσαστε υδροχόοι. Βέβαια.
Και τα εγώ. Κρυαράκια τι κάνουνε. Α, δεν ξέρω, δεν είμαστε ειδικές. Δεν ξέρω, στα ειδικά στα κρυαράκια. Γλυκού μπέικινγκ. Ναι. Ωραία. Τον καφέ μπορούμε να τη τον πούμε το φλιτζάνι. Ναι, αμέρι. Α, μετά. Ναι, να μου το πείτε αλήθεια τον έτσι. Όχι, εγώ η Τζέννη. Λοιπόν, ρίχνουμε εγώ το σιμιγδάλι. Τζέννη τον καφέ. Εγώ δεν ξέρω, ρίχνουμε και το σιμιγδάλι. Ναι. Ρίχνουμε και το σιμιγδάλι. Σιμιγδάλι. Παίρνω αυτά. Ναι. Τώρα ρίξουμε και την καρύδα μας. Τζένα, ρίξουμε μέσα την καρύδα μας. Την έτσι, καρύδα. Το οποίο έχουμε φυλάξει λίγο για επάνω το ταψί μας, για να διακοσμήσουμε το ταψί μας. Ναι. Ζάχαρη έχουμε βάλει εδώ. Έχουμε βάλει. Θέλει ένα κάτι, μα... Το λεμονάκι μας δεν βάλαμε, βάλτε κυρία Βάνου. Εντάξει, κάτω το... Εντάξει, να το βάλουμε. Το... Και αυτό το, αυτό βάζουμε... το βάζουμε σε ένα ταψάκι. Α, σε ταψάκι, όχι σε φορμούλα. Όπου τι θέλετε. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Αλλά συνήθω γίνεται τριγωνικό. Ταψάκι, πιάστο, χτύπα το. Ναι. Πίσω. Στο τέλος είναι αυτό. Καλό. Λοιπόν, και το βάζουμε στο φούρνο μας στους 150 βαθμούς για μία ωρίτσα. Α, 150 βαθμούς για μία ωρίτσα. Το έτοιμο, φαίνεται που το έφερε για μαγεία. Ορίστε. Να, το τριανταφυλάκι. Πάνω το τέλειωσε και έβαλε το τριανταφυλάκι. Και παίρνουμε την καρύδα μας. Όχι, δεν περίμενε. Α, συγγνώμη. Δεν θα βάλεις επάνω το σιρόπι. Έχει βάλει. Είναι σιρόπι. Την το... έχουμε. Να το πούμε στις κυρίες. Α, συγγνώμη, Δεν περάζει, ρε. Όμως, γι' αυτό είσαστε εσείς. Συγγνώμη, συγγνώμη. Αφού το βγάζουμε από το φούρνο μας, ή το ένα θα είναι ζεστό ή το άλλο, έτσι. Ναι. Πάντα πρέπει το ένα να είναι... Το σιροπιάζουμε. Σωστά. Και μετά παίρνουμε το ταψάκι μας. Και βάζουμε την καρύδα. Και βάζουμε την καρύδα μας και την κόβουμε. Τι εύκολα γλυκά κάνανε σήμερα, πίτσι πιτσίλης τροφικά. Συγγνώμη, για το σιρόπι, Φοβερά. Θέλω πραγματικά να το κλείσουμε τώρα το σιρόπι, δεν μας χρειάζεται. Να ευχαριστήσω την ιδιοκτήτρια. Έτσι, δεν ξέρω πώς το κλείνουνε. Σας ευχαριστούμε για τα πολύ ωραία γλυκά, για τη Ρένα που μας προσφέρατε όλες αυτές τις μέρες, για τα φαγητά που μας φέρατε, για τις συνταγές τις ωραίες. Και νομίζω ότι σήμερα κάναμε πολλή δουλειά. Δείξαμε πολλά πράγματα. Πολλά, πολλά. Πολλές και κοίτα τι έχει εκεί. Σας, πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα να κάνουμε. Λοιπόν, και το τραπέζι μας πλουσιότατο, μια χαρά. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Ρένα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενήσατε στον ωραίο σας χώρο. Καλά πέρασες. Πάρα πολύ ωραία. Η Τζενούλα φεύγει όμως γιατί καημένη. Φεύγει μόνο το βράδυ. Φυλάκι. Και αυτό το βράδυ. Και αυτό το βράδυ. Εγώ θα σας χαιρετήσω και χάρηκα που σας γνώρισα, κυρία. Χαιρετηθείτε. Να σου πω, Τζένι, αν θες δοκιμάσεις κάτω το τραπέζι. Ωπαπα. Την κατσαρόνα σου. Καταρχήν δεν πεινάω ποτέ το πρωί. Αν δεν πάει τρεις δεν πεινάω. Βέβαια, έχεις δίκιο. Έχει μάθει το στομάχι. Έχει μάθει το στομάχι. Πήγαινε στη δουλίτσα σου. Να πάω. Έχω θέματα. Έχεις πολλά θέματα. Σ' αγαπώ πολύ, σε ευχαριστώ. Να πάω στο καλό, ευχαριστώ. Ρε παιδιά, τι κάνετε, καλημέρα. Τι γίνεται. Αλεξάνδρα, πες καλή το ξανακτυπάρουν, μόνο αυτό το σημείο. Τι έκανε πάλι, από εκεί ξεκινάτε. Καλημέρα. Πρώτα είναι αυτό και μετά την καλημέρα από ό,τι ακούω. Λοιπόν, τι συμβαίνει με την κυρία Πασχαλίδου. Το πρόβλημα της τόσο δεν είναι ότι έχει αποκαλυφθεί το ποσό που παίρνει τις αμοιβείς κτλ. Όσο το ότι την ηρωνεύονται κάποια μέσα, όπως λέει εκείνη, κάποιοι άνθρωποι κτλ. Βεβαίως η ίδια, αυτό που επικεδώνει το θέμα, το καινούριο, ότι το πρόβλημά της με το κρατικό κανάλι στο οποίο εργάζεται είναι ότι δεν της δίνει τη δυνατότητα να αποδείξει τι αξίζει. Τι αξίζει ως δημοσιογράφος, γιατί θεωρεί ότι μόνο η Eurovision και η παρουσίαση όλου αυτού του κομματιού της πέφτει πολύ λίγο. Η ίδια θέλει να αποδείξει στον κόσμο ότι είναι καλή δημοσιογράφος, αυτό που τόσο καιρό ακούγαμε, ή μεγάλο δημοσιογράφος από τη Σουηδία που διαθέτει. Λίγο είναι από τη Σουηδία. Άμα κάνει κάτι παραπάνω θα πάρει πιο πολλά λεφτά. Παιδιά, θα πείτε τα λεφτά. Δεν είναι το θέμα τα λεφτά. Μου ξεφεύγετε, ακόμα δεν αρχίσαμε. Το θέμα είναι αυτό. Θέλει να αποδείξει η κυρία Πασχαλίδου τι αξίζει. Γι' αυτό και έχει πάει την περασμένη Κυριακή στην εκπομπή τη Πόπη τη Τσαπανίδου, όπου όμως στη προσπάθεια να αποδείξει τι δημοσιογραφικές τη γνώσεις μας απέδειξε ότι νομίζει ότι η ελληνική πραγματικότητα είναι λίγο πίσω, είναι στο 1967-70, ότι δηλαδή εδώ στην Ελλάδα είμαστε ακόμα χωριά, οι άντρες δέρουν τις γυναίκες, τις στέλνουν στα χωράφια, μαζεύουν ξύλα. Το είπε αυτό το πράγμα. Ναι, από όλα έτσι αυτά. Έτσι φαίνεται. Στη συνέντευξη ότι... με την Πόπη. Αμέ. Έχει μια τέτοια εικόνα για τη χώρα. Γιατί δηλαδή, πόσα χρόνια έχει πίσω. Να έρθει στην Ελλάδα. Δεν ποτέ. Ξέρουμε γιατί πόσα χρόνια. Ποτέ. Δεν είχε έρθει ποτέ. Πέρυσι που την προμοτάρα. Πρώτη φορά ήταν πέρσι. Ναι, έβριμα των τελευταίων δύο χρόνων περίπου η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου. Δεν είναι παλιότερη, δεν την ξέρει την Ελλάδα. Αλλά τώρα αν όντως ο Κώστας έχει δίκιο, δηλαδή που δεν νομίζω ότι είναι αδικό. Λέω εγώ τώρα τι να σου πω, η κυρία Πασχαλίδου το πολύ πολύ αν θέλει να κάνει και άλλο ρεπορτάζ, να βάλει ένα τσεμπέρι και κάνει αγροτικό. Ένα φολκλόρ, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Όλα αυτά που μου αλέξα στην εκπομπή τη Πόπη Τσαπανίδου, τη ρωτούσε πώς βλέπει την Ελλάδα, την πατρίδα μας. Μπράβο, έτσι. Και αφού δεν τη αρέσει, γιατί έρχεται και δουλεύει εδώ. Έδερνε κάτι τώρα δεν και δεν νομίζω τίποτα δεν τη αρέσει, είπε ότι δεν τη αρέσει. Όχι, απλά φάνηκε ότι νομίζω ότι είμαστε λίγο πίσω. Αφού είμαστε πίσω, δηλαδή... γιατί δεν κάθεται στη Σουηδία που είναι πιο μπροστά. Γιατί θέλει να αναβαθμίσει ίσως τη χώρα. Κατάλαβε. Θέλει να πάει μπροστά, να την πάει ένα βήμα. Ναι, εμείς να τη πούμε ότι είμαστε περισσότερο πιο μπροστά από εκείνη.
Ναι, κοιμόταν, α πούμε, ξύπνησε ένα ωραίο πρωί και είπε τι να κάνω σήμερα. Α, πάω στην Ελλάδα να την αναβαθμίσω. Ναι, και εκτός δεν πάω να καλά. Ξέρεις, οι ψυχίατροι λένε ότι όταν έχεις άγχος πρέπει να πηγαίνεις σε μια πρωτόγονη χώρα για να αρχίσεις να ζεις άλλους ρυθμούς. Κυρία Πασχαλίδου, μου είπε ότι έχει τρόπο. Τι σου είπε σε σένα. Η ουρά, είχα μια. Και το κατάλαβα με τα παντελόνια γιατί σήμερα ήταν πιο άνετα. Και είναι αυτό, μου είπε η ουρά, το έχω να το καταγγείλω. Ποια ουρά. Ότι είμαστε πρωτόγονοι. Είμαστε πρωτόγονοι και είμαστε μπανανία. Και εσύ που βρίσκεσαι. Δεν το κατάλαβε η Έλενα. Γιατί αφού άλλαξε βάση. Τι είπατε. Άλλαξε βάση το ξένα η Έλενα. Αυτό είναι. Και άλλο τίποτα έχει προκύψει. Δηλαδή διαμαρτύρεται όμως εντόνως η κοπέλα. Ότι την πολεμάνε. Την πολεμάνε. Ιδίως εμείς εδώ. Ιδίως εμείς εδώ. Μάστηκα. Το λογότυπο όμως δεν σας αρέσει. Θέλετε να τα αλλάξουμε. Κοίτα, έχει όλα τα χρωματάκια. Μια χαρά είναι λουλουδάκι. Ωραίοτατο. Τι έχει. Άλλο. Τελειώσατε ή θα συνεχίσετε. Για την Αλεξάνδρα Πασχαλίδου. Ναι. Δεν τελειώνει το θέμα. Δεν τελειώνει το θέμα. Παιδιά, συγγνώμη, χθες δεν ήταν στο I Love TV. Βέβαια. Ναι. Το είδατε. Το είδαμε. Το είδαμε. Όλοι. Όλοι. Τη Φώτη και τη Μαρία. Νομίζω ότι και ο Φώτης και η Μαρία δεν είχαν ένα σχόλιο για την. Ωραιότατο ήταν το σχόλιο. Ένα βιντεάκι. Κάνανε σχόλια. Μα έριξαν δηλαδή, ένα βίντεο που εμείς το είχαμε δείξει και χθες. Ναι. Δημιούργησαν ένα παρόμοιο βίντεο με το δικό μας που είχε φτιάξει ο Κώστας χθες. Δηλαδή και. Καλά, και εγώ από άλλο το πέρα μην τρελαθούμε. Και το Φώτη και τη Μαρία τους ενόχλησε κάτι. Τι ακριβώς είπαν, γιατί δεν μην το είδα. Μιλήσουμε με τα άλλα στόματα. Δεν περίμενα. Τα λαθάκια είχε. Ορίστε, τα λαθάκια. Και όχι λίγα. Τα λίγα είχε. Και πιο πολλά. Πάμε να δούμε το βίντεο. Τι κάνει άλλη. Κάνεις εσύ την Πακοδίμου. Τι κάνει. Εσύ πρέπει να πάρεις κάτι άλλο. Αυτή έχει τα ραβδί. Εσύ πρέπει να πάρεις τα. Αυτό το χέρι. Το χέρι του κουλού. Αυτό το χέρι. Το κόψα από τη ρίζα. Αυτό το χέρι το έχεις κόψει από τη ρίζα. Πάμε. Τι άλλο έχετε να μου πείτε. Δεν σας ακούω. Έχετε διαβάσει σήμερα την Εσπρέσο. Α, λοιπόν. Μισό λεπτάκι, παιδιά. Γιατί όμως αφού το ξέρουμε ότι έχουμε ένα βίντεο, δεν μου το λέτε να το δούμε το αφού βίντεο. Αφού είπα, τι παιδί, δεν είπα. Α, το πες, με το χέρι. Εγώ δεν πρόσεξα. Δεν βάζετε υπότιτλους από κάτω. Τι να κάνω. Για να δούμε λοιπόν ο Φώτης και η Μαρία τι παρουσίασαν χθες για το θέμα. Το σχετικό. Για πάμε. Ένα κορίτσι από τη Σουηδία. Ον Σβένσκεν Φλίκα. Ακούστε με τώρα προσεκτικά. Με επιλέξει να πούμε η πιο σεξι τη Σουηδία, η πιο όμορφη. Μιλάει και ξενικά. Στο διεθνή καλλιτεχνικό, στο διεθνές καλλιτεχνικό στερέωμα. Στο www και αμέσως μετά. Γεννημένη παρουσιάστρια. Εσείς είστε ο Ιων. Σταμπουλής. Ο Σταμπουλής. Λυρητής Χριστός. Ο οποίος είναι το δωδεκάρι, θα μας το δώσετε. Την γλώσσα που μου έμαθαν ελληνική. Μας είπες εδώ στο βίντεο, μας είπες του Χρήστου Δάντη και της Ναταλία Γεργαμανού. Ναταλία Γεργαμανού. Συνεδριάζει η Κριτική Επιτροπή. Συνεδριάζει. Από ό,τι βλέπω, συνεδριάζει. Και που βοηθάει. Μπορεί δηλαδή να τους φέρατε λίγη γούρι, έτσι. Λίγη γούρι. Εμείς παντός σας ευχαριστούμε. Εμείς παντός το δωδεκάρι θα μας το δώσετε. Το μικρόφωνο του κυρίου Μίμη Πλέσσα. Τι καιρό κάνει εκεί πάνω. Ήσουν πάρα πολύ καταπληκτική σήμερα. Εμείς παντός δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Αλλά να πληρώνεις να λες τέτοια μαργαριτάρια. Πάρτε μας τέτοια παρακαλώ. Λέω να πληρώνεις και να λες τέτοια μαργαριτάρια. Πληρώνετε. Να αρχίσεις και εγώ να λέω μαργαριτάρια για να παίρνω όσα χρήματα παίρνει και η κυρία Πασχαλίδου. Πληρώνετε και παχυλά. Δηλαδή δεν παίρνει το κόριτσι 1400 ευρώ όπως η Δάφνη Μπόκοτα. Μια χαρά λεφτά και παίρνει το μήνα. Να ρωτήσω κάτι παρακαλώ. Παρακαλώ. Αν θα βγει στα εξωτερικά και στις αλλοδαπές εκεί και κάποιο δημοσιογράφο πάει και τη πει η κυρία Πασχαλίδου μου αυτό και την ενοχλήσει το αυτό που θα τη πει ο δημοσιογράφο, τι θα κάνει. Θα φύγει από εκεί, θα κόψει η ρόδα. Και άμα το κάνει αυτό όπως έκανε εδώ με τη δική μας τη συνάδελφο, έτσι, θα γίνουμε ρομπίτσα έξω. Παιδιά, θα. Ρομπάρα θα γίνουμε, όχι ρομπίτσα. Ρομπίτσα θα γίνουμε, κυρία Πασχαλίδου, αν τα κάνετε αυτά έξω. Εγώ στην Πάτρα, παιδιόφεν, είχα αυτή την τάση στην τηλεοπτική και έχω βγει και εγώ η πιο σεξι και η πιο φοβερή στην Πάτρα. Τη ζηλιάρα! Γιατί αγάπη μου, είπε η κοπέλα ότι την κάνετε στη Σουηδία ως η πιο σεξ και θες να πεις και εσύ ότι σου να πεις σεξ. Εδώ που τα λέμε είμαι και ένα 73 τώρα, μη συγχιστώ έτσι. Παίζει ρόλο μια σεξ γυναίκα το ύψος της. Πώς δεν παίζει ρόλο. Άμα δεν έχει την ποδάρα τώρα να δείξει το σεξ είναι. Σας παρακαλώ. Παιδιά η Κάιλ Μινόγκ ένα και ένα μίλκο είναι αλλά μια χαρά. Και σημειώστε ότι δεν έχει κανένα θεία υπουργό. Η Κάιλ Μινόγκ έχει ταλέντο αγάπη μου.
Παιδιά, είσαστε πάρα πολύ κακοί. Δηλαδή, σε κακιά. Τώρα τι σχέση έχει το ύψος με αυτά που βλέπω. Όχι, το ταλέντο είπα εγώ μετά. Επίσης. Καλύτερο, βρε, μπράβο. Πρέπει, μην πέσει κανεί. Το ταλέντο το έχει. Να πάτε να σα πω, μην πέσει κανεί στο στόμα σα, παντό. Και θα ξαναρωτήσω. Μην πέσει κανεί στο στόμα σα. Παρακαλώ, παρακαλώ και άλλη ερώτηση. Παρακαλώ, δεν έχουμε καταλάβει ποιο θα τραγουδήσει. Ξέραμε ότι θα τραγουδήσει η Έλενα Πασχαλίδου, αλλά πολύ μπροστά βλέπουμε την κυρία Πασχαλίδου. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, έχετε εκπαιδευτεί. Η Έλενα Πασχαλίδου. Η Έλενα Πασχαλίδου. Η Έλενα από Παρίζου ήθελε να πει. Έχει μπερδευτεί, παιδιά, έχει πάθει ζήτηση. Γιατί έχει νόημα αυτό, αυτό με ενδιαφέρει. Έχει νόημα τα μπουρδούμε. Μια χαρά βγήκε και θα τραγουδήσει η Έλενα Πασχαλίδου. Μα είναι φίλε. Γιατί είναι κακό, σα πειράζει. Καλά, τώρα εγώ πάλι αυτό δεν το δέχομαι. Πότε έγιναν φίλε, Ζουρλά μου, παίζουν σε παρακαλώ μέσα σε 15 μέρε. Πολύ ήταν από τη Σουηδία. Λοιπόν, θα συγχυστώ πάρα πολύ. Να μην συγχυστεί. Από τη Σουηδία, αφού η κοπέλα σπούδαζε στη Σουηδία. Η μπορεί μικρή, να σου πει η δικιά μα νηπιαγωγείο. Η Παπαρίζου σπούδαζε στη Σουηδία. Ναι, ναι, όταν σπούδαζε όμως, κυρία, όταν σπούδαζε η Έλενα στη Σουηδία, η κυρία Πασχαλίδη ήταν. Ναι, γιατί το επόμενο, επόμενο που θα ακούσω είναι ότι η Παπαρίζου και η Πασχαλίδη έχουν την ίδια ηλικία. Εγώ είμαι γέννητη. Πόσο χρόνο είναι η κυρία Πασχαλίδη? Μικρή. Τι εννοεί μικρή? Όταν είσαι 70, εντάξει, θα βλέπει όλα. Δεν τρέπεστε λίγο δηλαδή με την κοπέλα? Είναι 70. Με έχει πιάσει τη χώρα. Παπαρίζου και Πασχαλίδου Λάσπα, όπως τη λένε, ναι, ήταν ίδια σειρά. Φαντάρι ήταν. Μια χαρά είναι αυτή. Γιατί φορά παραλλαγή. Να σα πω κάτι. Θα πάρω τον Αλεξάνδρα τηλέφωνο, είναι φίλη μου. Ποια είναι φίλη? Η Πασχαλίδου. Δεν θέλω να το πω. Σα παρακαλώ. Όχι, ο Μπέζα δεν συμμετέχει. Δεν θέλω. Είναι φίλη του, παιδιά. Δεν θέλω. Ναι, και δεν θέλετε να έχω σύνταξη με τη Σουηδία? Τι μπορώ. Θέλετε να έχω σύνταξη με τη Σουηδία? Και αν εγώ πάω από την Ελλάδα, ο Γιώργο κάτι λέει. Τα εμά. Μπορούμε έτσι. Σήκω, κοριτσάκι μου, τη γνώμη σου για 30-40 δευτερόλεπτα για την κυρία Πασχαλίδου. Με δουλεύεις τώρα? Όχι. Είναι... Τι θες τη γνώμη μου για την κυρία Πασχαλίδου? Τρεις μέρες τώρα εδώ πέρα τι κάνω, δεν λέω τη γνώμη μου για την κυρία Πασχαλίδου. Τώρα με βρίσκεται απροετοίμαστη αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει καλύτερα. Μα εκεί ποντάρουμε. Θα πετάξω κοτσάνες. Τουλάχιστον εγώ το παραδέχομαι ότι πετάω κοτσάνες. Δεν παίρνει από τα 4 χιλιάρικα όμως για να το κάνω. Πετά κοτσάνες όμως κάνει τηλεόραση από την άλλη παντός. Εδώ κάνει πώς γίνεται? Με τη μόνη προϋπόθεση όμως ότι εγώ το παραδέχομαι. Στην καβερούλα σου γράφεσαι, στην καβερούλα. Η κοπέλα είπε ότι είχε τρακ. Και εγώ έχω και ένα βαντάζ ότι είμαι ξανθιά και λέω κοτσάνε. Τι λες τώρα? Οπότε είμαι δικαιολογημένη. Τι λες, Φακιανάκη, τι συμβαίνει κάτι άλλο? Πάντως, το σοβαρότερο όλων είναι ότι υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος διεθνούς ρεζιλέματος, ρομπίτσας που λέγαμε πριν, αν στην Ευρώπη κάποιος δημοσιογράφος τολμήσει να ρωτήσει κάτι την κυρία Πασχαλίδου που δεν ήθελε να ακούσει. Αν η ρομπίτσα είναι Σανέλ. Δεν θα είναι Σανέλ η ρομπίτσα, θα είναι από τα καλάθια της Ομόνοιας. Το καλύτερο από όλα ξέρετε ποιο είναι, να ζητήσει ξένος δημοσιογράφος να του πει ελληνικές λέξεις Αλεξάνδρα Πασχαλίδου για να τον μάθει. Αυτό ήταν το καλύτερο όμως. Θα του πει παντός, θα του πει έξω από ανέκαθεν. Γιατί η Καλομήρα που τη λατρεύει όλος ο κόσμος και μιλάει έτσι, δηλαδή σας ενοχλεί. Η Καλομήρα δεν μας αντιπροσωπεύει κάπου στο εξωτερικό. Η Καλομήρα δεν είναι δημοσιογράφος. Όχι μόνο αυτό, η Καλομήρα ούτε δημοσιογράφος το έπαιξε, ούτε επιτυχημένη, ούτε βραβευμένη, ούτε ότι θα σώσει την Ελλάδα, ούτε τίποτα. Η Καλομήρα είναι ένα κορίτσι που ήρθε να τραγουδήσει και με συγχώρεσε, αλλά είναι και 19 χρονών και έχει μεγαλώσει στην Αμερική. Από όλα αυτά τι σας έχει ενοχλήσει? Όλα. Φαντάζομαι σας έχει ενοχλήσει πιο πολύ ως δημοσιογράφους αυτό που συνέβη, που δεν ήθελε να... Να δώσει τέλος πάντων. Για να πούμε, αυτό ήταν κακό. Δηλώσεις κοινές και στο Σταρ. Αυτό που μας έχει ενοχλήσει περισσότερο είναι η έπαρση και η αλαζονία. Ό,τι λέγαμε πιο παλιά για κάποια άλλη κυρία. Λοιπόν, αισθάνεται ότι είναι. Ξέρεις κάτι, και ο Λάρι Κίνγκ ερχόταν στην Ελλάδα, ό,τι και να έχει κάνει στην Αμερική, θα ερχόταν καταρχήν για να μάθει να κάνει μια αναγνωριστική πτήση. Να δει πώς είναι τα πράγματα εδώ. Δεν θα ερχόταν με τσαμπουκά να χτυπήσει την πόρτα για να πει εγώ είμαι ο Λάρι Κίνγκ και τρέμετε όλοι. Με ενοχλεί. Παιδιά, η ΝΕΤ τι λέει για όλα αυτά? Η ΝΕΤ, ναι. Η ΝΕΤ χωρίζει τη θέση της. Συγγίνει θείος προς το παρόν. Δεν έχει πει κάτι, δεν έχει κάνει κάτι. Γύρισε και είπε η ΝΕΤ πάντως ότι εμείς δεν έχουμε δώσει κανένα δικαίωμα κάπως έτσι στην κυρία Πασχαλίδου, ότι εμείς δεν της έχουμε πει να μην λέει να μην... Προς το παρόν πάντως, έχει χωριστεί η ΕΡΤ, η μισή τη θέλουν, οι άλλοι μισοί λένε τι θέλαμε και τι φέραμε. Αυτοί που τη φέραγε την πληρώνουν τι θέλουν, αυτοί που δεν τη φέραγε και είχαν άλλη καβάτσα. Εμείς παιδί μου πληρώνουμε, θα ανέβω λογαριασμό. Έχετε καταλάβει τι γίνεται? Όχι. Ένα στρατόπεδο έχει φάει από την Πόκοτα και ένα άλλο θα φάει την Πασχαλίδου. Ωραία, θα κάνω, είναι θα κάνω την ΕΡΤ πάρει.
πάρει κράνο γιατί θα κάνει πολεμικό ρεπορτάζ το τέλο. Έστε σηκώκο. Γιατί τι να πα από τα 1.400 ευρώ και τι να πα από τα 84 χιλιάρικα ευρώ που λέει είναι πιο πολλά. Κατάλαβε. Δηλαδή τι αναλογεί ρε παιδί μου στο μερίδιο που λε μισή φάγανε. Παιδί μου δεν το χωρίζεται. Θα έβαλε μαζί τη, δεν πηγαίνανε μαζί με τον κόκκινο και τα τέτοια. Το medium δεν θέλω να το κάνω, αλλά έτσι όπω φαίνεται, έτσι όπω έχουν χωριστεί στην ΕΡΤ, δηλαδή μισή τη θέλουν, μια άλλη μισή δεν τη θέλουν. Την επόμενη φορά που η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου θα πέσει σε τέτοιο μεγάλο λάθος, γιατί εδώ μιλάμε ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει και μεγενθύνονται πάρα πολύ, τότε σίγουρα και οι μισοί που τη θέλουν θα αρχίσουν να την αδειάζουν. Έλα τώρα, παιδιά, δεν είμαστε ως λαός εκδικητής. Έτσι, λογικό χάρισμα η Χρύσλα να την ακούτε. Έχει κληρονομικό. Έχει πρόταση η Χρύσλα. Πάει στην Eurovision να την εκπροσωπήσει. Πάω αγάπη στην Eurovision. Μήπως θέλεις τη θέση. Μιλάς και να τραγουδήσω. Συγγνώμη, τρεις γλώσσες δεν μιλάς. Τρεις γλώσσες. Και μου χαρίζει για τέσσερις. Και μου χαρίζει για τέσσερις. Καταλαβαίνω ότι περιέχει αιχμή. Αυτό είναι. Όλη αυτή η κριτική που ασκείς. Στείλτε με στην Eurovision. Ναι, μα τώρα δηλαδή. Εν τω μεταξύ και να με ξεμαλιάσει πως δεν είχαμε φτάσει. Ας βάλουμε ξένια κοριτσάκι, μην ανησυχείς. Έτσι θα το πείσουμε κουρούπα. Τελειώσετε με τις κουρούπες. Και με την κυρία Πασχαλίδου, η οποία καημένη θα πνιγεί τώρα με όλα αυτά που ακούει εδώ. Να μην κάνει λάθη για να μην τη σχολιάζει. Τι είπες, Ελενάκη μου. Να μην κάνει λάθη για να μην τη σχολιάζει. Βουφ, δεν μπερδεύτηκα. Ας έπαιρνα ρούλα 84 χιλιάρικα και να βγαίνει όλος ο πλανήτης να με ξεφωνίζει ολημερής και ολυνυχτής. Δεν θα με νοιάζει ποσός. Εγώ θα ήμουν με τα λεφτάκια μου στο κρεβατάκι μου και θα κάνω τι ήθελα. Και θα έπαιρνα και γράμματα πριν. Κοιτάξτε, επειδή έχετε να μου πείτε πάρα πολλά, πρέπει να σας ταΐσω. Γιατί μυστικά αρκούδια δεν μου χορεύετε πολύ καλά. Μια χαρά χορεύω. Σήμερα σας βλέπω λίγο χορτασμένη. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω στο Γιάννη τον Κελτή να φάτε την πίτα που θα φτιάξει αμέσως τώρα. Ανοιχτή πίτα με κοτόπουλο που θα την φτιάξετε στο σπίτι. Ο Γιάννης έχει δεύτερο ταψί για να ταΐσω εδώ τα παιδιά ώστε να μπορούν να χορεύουν καλύτερα και να τα πούνε καλύτερα σε λίγο. Ας δούμε εμείς την ανοιχτή πίτα με κοτόπουλο. Εσείς φάτε λίγο για να αρχίσετε να λέτε κι άλλα. Πάμε. Σήμερα. Καλημέρα σας. Είμαστε στο Γιάννη Λινό Μουσικό Θέατρο και όπως έχετε καταλάβει δεν είμαι ο Γιάννης Γελτής, αλλά θα μαγειρέψω εγώ σήμερα. Θα φτιάξουμε μία πίτα από κοτόπουλο. Κούνια λοιπόν. Που σε κούνησε εσένα ότι θα κάνεις πίτα από κοτόπουλο μόνος. Φίλες και φίλοι καλημέρα. Εδώ ένας πολύ πολύ φίλος μου. Πόσα χρόνια είμαστε μαζί? Πολλά. Πολύ. Αμέτρητα. Μην παρεξηγηθούμε. Μαζί στην κουζίνα. Εντάξει. Συμφωνείς, εντάξει. Φίλες και φίλοι, πίτα ανοιχτή με κοτόπουλο. Έτοιμος? Έτοιμος, έτοιμος. Σίγουρα? Πάμε. Έλα εδώ. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στα υλικά μας. Με κοιτάζετε καλά, εδώ είμαι, δεν έχω φύγει. Χρειαζόμαστε ένα λίτρο γάλα. 6 αυγά. Εδώ θέλουμε ρύζι που μας έχει μείνει περίπου 100 γραμμάρια, το οποίο έχουμε λαφρώς βάσει, 800 γραμμάρια αλεύρι που σκόνη μόνο του και σε αυτή την πίτα δώστε μου μία μικρή προσοχή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κοτόπουλο το οποίο έχουμε βράσει και μας έχει μείνει, κοτόπουλο που έχουμε πάρει έτοιμο ας πούμε από την ψυταριά. Μας έχει μείνει πουτάκι, μας έχει μείνει φτερούγα, το καθαρίζουμε και μπορούμε να το ανακυκλώσουμε. Χρειαζόμαστε περίπου 500 γραμμάρια ή βρασμένο ή οτιδήποτε κοτόπουλο της προηγούμενης μέρας. Τα μπαχαρικά μας είναι το αλάτι, το πιπέρι, μία κούπα του καφέ ελαιόλαδο και 4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα. Η εκτέλεση, τα αυγά, 6 αυγά, τα σπάμε, τι λέει κάνει, τα χτυπάει ο φίλος μου ο Βασίλης σαν ομελέτα. Μας έχει πέσει ένα τσόφλι. Μέσα στα αυγά κατευθείαν μπαχαρικά που είναι το αλάτι, το πιπέρι και σιγά σιγά με μια σταθερή ροή, κύριε Σκεφίνη, το γάλα. Ένα λίτρο γάλα μέσα στα 6 αυγά, τα οποία ανακατεύονται όπως βλέπετε κι εσείς
μαζί με το γάλα. Η συνέχεια μας. Το ρύζι, 100 γραμμάρια ρύζι ελαφρώς βρασμένο, ή γλασέ ή καρολίνα ή μιχάκι, οτιδήποτε ρύζι δεν μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Συνεχίζουμε με το αλεύρι, 800 γραμμάρια αλεύρι, που φουσκώνει μόνο του. Ο Βασίλης ανακατεύει, φτιάχνει το χυλό που μας είναι τόσο γνωστός και στη μαμαλίκα που είχαμε φτιάξει, αν θυμόσαστε, και στη πίτα με το σπανάκι και τη φέτα, είναι σχεδόν η ίδια βάση της πίτας. Η συνέχεια μας είναι στο ταψί. Αφού μπούμε στο ταψί, θα προσθέσω μέσα στο ρίγμα μας και μία κούπα του καφέ ελαιόλαδο και τα 4 φρέσκα κρεμμύδια. Αντίθετα με τη μαμαλίκα, το κοτόπουλο που έχουμε βράσει ή μας έχει μείνει από την προηγούμενη μέρα, άνευ πέτσας, προσοχή, μέσα στο μείγμα. Βασίλη μου, έτοιμος, μου αδειάζεις στο μείγμα στο ταψί. Ο φούρνος μας, όπως όλες οι ανοιχτές πίτες, θα έχει προθερμανθεί, φίλες και φίλοι, στους 200 βαθμούς και χρόνος ψήματος εδώ 30, το πολύ 35 λεπτά. Ο Βασίλης αδειάζει το μείγμα. Σπρώχνουμε ελαφρά. Κάνουμε τις κινήσεις από τις 4 μεριές. Σταυρώνουμε όπως πάντα το φαγητό μας. Εγώ θα την κάνω λίγο πικάντικη ακόμα σήμερα και προσθέτω κι άλλο πιπέρι στο κέντρο. Βασίλη, δεν πιάνεις λίγο τριμμένη παρμεζάνα? Θέλω να δώσετε ένα επιπλέον άρωμα, επιπλέον εμφάνιση, πολύ απλά. Λίγο τριμμένο τυρί, κεφαλογραβιέρα ή παρμεζάνα από πάνω. Περίπου 60, το πολύ 100 γραμμάρια, είναι υπέρα αρκετό να δώσει μια επιπλέον στρώση, γεύση και μυρωδιά στην πίτα μας. Εμείς φωνίζουμε. Φίλες και φίλοι, η πίτα μας, η ανοιχτή πίτα, όπως βλέπετε, παραπατώντας, δεν παρεμπιάσουμε τίποτα, εδώ είμαστε. Η ανοιχτή πίτα με το κοτόπουλο, κοιτάξτε πώς έχει γίνει, η ανοιχτή πίτα με το κοτόπουλο και με το ρύζι. Βασίλη μου, πιάνεις, σε παρακαλώ, μια σπάτουλα και ένα πιάτο, να βγάλουμε, να δείξουμε πώς είναι. Βλέπετε, λεπτή. Καλό μαγείρεμα, λέμε σύντομα, πολλά φιλιά.
είμαστε το ζευγάρι τώρα. Κύριε Τζούλη, τι κάνετε? Πώς είστε, καλώς ήρθατε, μια χαρά. Σε λατρεύουμε, σε αγαπάμε. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Καινούριο. Καινούριο του ράψατε? Πάντα χειροκρότημα τον κύριο Μάντα, τον βασιλιά του Κλαρίνου. Και όχι μόνο. Τι κάνετε? Λουλάκι μου. Τι πάθατε, κουραστήκατε? Γιατί είναι έτσι σήμερα? Τον έχετε κουράσει? Όχι, αλλά... Το νιώθω αυτό που κάνω. Είχε κίνηση ο δρόμος, Λουλάκι, σήμερα πάρα πολύ αγάπη. Τι να σου πω. Φεύγουν όλοι, πάνε να ξεκοπιάσουν το τρίμερο. Αλλά... Ναι, κύριε Μάγκα, μου να σας βλέπω, γιατί σήμερα είσαστε μέσα στην άνοιξη που φτιάξετε. Εσείς είναι τιμή μου που στην Αμερική βρίσκεται το Μπούση κυρία, που είναι η πλανητάρχηνα στην Αμερική, και εδώ στην Ελλάδα, στο γυαλί, είναι η Ρούλα η Κουρομιλά. Ευχαριστώ, κύριε Μάγκα. Η πλανητάρχηνα της Ελλάδος. Έτσι. Είναι τιμή στο Στάρι και σε όλες τις τηλεοράσεις να υπάρχουν τέτοιες κυρίες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάγκα. Τι να πω για εσάς όμως, εγώ θέλω για εσάς να μιλήσω. Πού είστε? Εγώ θέλω να πάω στο Eurovision. Αυτό θέλει. Είναι ο καημός αυτός. Κυρία Τζούλη, ναι. Τι έχει γίνει? Κοίταξε να δεις. Πρέπει να καθίσουμε να τα πούμε, ναι. Βέβαια. Ναι. Φέτος βέβαια θα πάει η κοπέλα, πώς τη λένε, την Παπαρίζου. Κύριε Μάγκα, Παπαρίζου, η Έλενα, ναι. Παπαρίζου. Ναι. Έλενα Παπαρίζου. Δεν ξέρετε. Του χρόνου θέλει ο Γιώργος, δεν λέει για τώρα. Α, του χρόνου. Το χρόνο θέλω να πάω. Κάνει προεργασία για του χρόνου. Να μου κάνετε πρόταση να πάω στην Eurovision να φέρω το κύπελο. Το κύπελο το φέρνω. Το κύπελο. Το κύπελο λέει, τα φέρνω εγώ. Έτσι, έτσι, έτσι. Μα τόσα χρόνια πώς δεν φρόντισε να πάει? Έλατε. Τι κάνετε, κυρία Τζούλη? Και είναι τόσο σίγουρος, μου λέει, εάν θα πάω, λέει. Ναι, ναι. Είμαι τόσο σίγουρος μέσα μου, λέει, που εγώ θα το φτάσω, λέει. Με το κύπελο. Με το κύπελο! Ωραία. Εγώ λέω... Θα φορέσω 10 ελληνικές σεμαίες να σκεπαστώ και θα έρθω με τις σεμαίες. Με τις σεμαίες. Το κύπελο θέλουμε. Το θα, κύπελο. Θα πάρω το κύπελο. Να σας πω κάτι. Και θέλω εσύ να είσαι η παρουσιάστρια. Α, φωτιές που έχουν ανάψει. Σε παρακαλώ. Να σας πω, κύριε Μάγκα. Η πλανητάρχηνα. Ναι. Και ο βασιλιάς του, γιατί ξέρουμε, κυρίες και κύριοι, να σας πω, αμέσως θα πάμε σε κομμάτι, γιατί τώρα θα αφιερώσουμε κομμάτι. Βεβαίως. Στην κυρία Παπαρίζου και στην Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί. Θα τους χαρίσετε τώρα ένα κομμάτι εσείς, κύριε Μάγκα, και θα πω μετά. Αν το επιτρέπετε εσείς, εντάξει, άμα δεν το επιτρέπετε, να το χαρίσουμε. Όχι, εγώ λέω, γενναιόδοροι, καλοί άνθρωποι, να χαρίσουμε ένα από τα υπέροχα κομμάτια σας τώρα. Εκείνη θα μου χαρίσει εμένα, η Παπαρίζου. Η Παπαρίζου, να σας φέρω. Θα μου χαρίσει ένα κλέφτη μου. Ένα κλέφτη. Να μην ζηλέψει. Έλα εδώ. Ρουλάκι μου, περίμενε, γιατί σου έχω φτιάξει πίτα με τα χεράκια μου. Άνοιξε την αντιπίτα εσύ. Δεν τη φτιάξατε εσείς, κύριε Μάγκα μου. Και εγώ βοήθησα, όχι ο Άκης. Έβαλε και αυτός λιγάκι το χεράκι του. Έβαλε λίγο το χεράκι. Αυτό το ζευγάρι. Πόσο αγαπημένο είναι, τόσο αγαπημένο. Άνοιξε και αυτό εδώ. Το κακόμοιρο, το ταψάκι. Άνοιξε και αυτό, σας έχουμε εδώ πέρα, πώς τον είναι, ραβανί. Μου φέρετε και ραβανί. Κύριε Τζούλη. Τα καλά, το έχει. Κοίτα τα μέλια, πώς θα μου δεις τώρα. Δεν πειράζει, τώρα πασαλήθηκα, αλλά δεν πειράζει. Κοίτα τι μου έχει φέρει, καλά. Παιδιά, χειροκροτήστε να τον ευχαριστήσω. Το ραβανί δεν το κουράσω, το ανοίξω, παιδιά. Δεν πειράζει. Τι άλλο εδώ. Έρχομαι, δεν ορίστε. Μου φέρετε και άλλα πράγματα. Οι σοκολάτες να δώσεις. Α, στα παιδιά. Στο συνεργάτη σου. Στους μαθητές. Ναι, λοιπόν. Τους μαθητές. Εσένα είναι αυτή η σοκολάτα σου. Η μεγαλύτερη. Ναι, η μεγαλύτερη και η καλύτερη. Και άμα θα πάμε στο Eurovision θα σου φτιάξω μια σοκολάτα σαν τον Boys. Γιατί είσαι η πλανητάρχηνα της Ελλάδος. Ρουλά. Ορίστε. Πάρε και εσύ για να παίξεις καλά. Αυτά που τα λέει, τα λέει έτσι. Πάρε και εσύ για να παίξεις καλά. Λοιπόν. Και εσύ για να παίξεις καλά. Έτσι. Και εσύ, Λουκά. Μ' αγαπάει πολύ. Έχουμε και το Λουκά εδώ. Πάρε και εσύ για να μην έχεις παράπονο. Να μην ζηλέψει η γυναίκα σας και μετά πώς θα σας αφήσει να ζηλέψει. Όχι, δεν ζηλεύει η γυναίκα. Κύριε Μάγκα, θα σας χειροκροτήσουμε πολύ για να πάτε σε ένα κομμάτι και μετά θα καθίσουμε να τα πούμε με την ησυχία μας. Έτσι. Κυρίες και κύριοι, ένας ο καλύτερος θα έλεγα. Έτσι, ο βασιλιάς του Κλαρίνου. Ο Γιώργος Μάγκας. Η πλανητάρχηνα της Ελλάδος. Στο γυαλί. Τηλεφρονήσεις, πάμε. Κυφίτα, μην κυφάει κανείς. Σας.
σύζυγος. Βλέπεις τη Ρούλα. Ναι, για μένα τα κάνει όλα. Αφού σ' αγαπάει τόσο πολύ, τα βλέπεις μόνης. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Με έστειλες στη Ρούλα την Κορομινά, στην πλανητάρχηνα. Αγνά και ειλικρινά. Το ξέρω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με αγαπάει. Είσαι καλός άνθρωπος και τίποτα. Σας αγαπάμε όλους εδώ. Και στη δουλειά σου είσαι άξιμη. Επίσης θέλω να πω το εξής και να τον ευχαριστήσω, διότι ο κύριος Μάγκας είναι από τους ακριβοθόρητους καλλιτέχνες. Δεν πηγαίνει εύκολα σε εκπομπές. Και πραγματικά θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί ξέρουμε ότι και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική είναι διάσημος. Είναι τιμή δικιά μου. Και επίσης... Γιατί είσαι πλανητάρχηνα της Ελλάδος. Επίσης να πούμε ότι όταν βγήκε το βιντεοκλίπ του στο MTV. Ναι, ναι. Εντυπωσιάστηκε όλος ο κόσμος. Ναι. Και όχι μόνο οι Έλληνες, οι του εξωτερικού, ναι, αλλά και στην Ευρώπη και οι Αμερικανοί. Παντού λοιπόν. Με συγχωρείτε. Και στην Ευρώπη. Και από εκεί ξεκίνησε η Ρούλα μου. Μύγηκα από το πλανητάρχαινα. Ναι, σου αξίζει. Γιατί ο τίτλος σου αξίζει. Παρακαλώ, είσαι η πλανητάρχαινα του Γιάννη. Αξίζει, Ρουλάκι μου. Όλες είναι καλές. Μπροστά σου, όχι. Όχι, ε. Καλές είναι, δεν είναι σημαντικό. Καλές είναι, αλλά σβήνουνε. Μέχρι ένα σημείο. Μόνο η πλανητάρχηνα. Μία πλανητάρχηνα είναι στην Αμερική του κυρίου Μπούς η κυρία. Και μία στην Ελλάδα η Ρούλα η Κορομιλά. Πώς θα το κάνουμε. Κύριε Μάγκα, θέλω μετά να τα πούμε. Εσένα πρέπει να σε έχουν όλες οι τηλεοράσεις να πάνε να παρουσιάζεσαι λιγάκι και να σου δίνουν 200 εκατομμύρια για 10 λεπτά. Ναι, 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 καλά λέει. Γιατί όχι. Πείτε κι άλλο, πείτε κι άλλο. Πείτε κι άλλο. Να σου δίνουν 200, να σου δίνουν κάτι λιμουζίνη. Γιατί εμείς γυρίζουμε στον κόσμο και τα ακούμε αυτά και στα μεταφέρουμε ρούλα. Ναι, τα λέει ο κόσμος. Πάντως είχα πάει στη Θεσσαλονίκη. Ρουλάκι, τι ωραίος κόσμος. Ωραίος. Τι να σου πω, οι γυναίκες που πεθάνανε από την αγάπη τους. Γιατί εντυπωσιάζει. Πολύ ωραία. Στο Μήλο. Ναι, στο Μήλο. Ναι, τη μεγάλη εβδομάδα θα πάω στο Μήλο πάλι. Α, θα πάτε πάλι. Τώρα το Σάββατο θα πάμε στην Κατερίνη να παίξουμε. Και την Κυριακή με έχει καλέσει ο Δήμαρχο στην Λιβαδιά να παίξουν στο Ζάπιο. Μην βιάζετε, σα έχω και άλλα κομμάτια. Ναι, όχι, εντάξει, για να. Μετά τι 19 του μηνός Μαρτίου πάω στο Κελκής. Α, πάτε και στο Κελκής. Έλα να σε πάρω κοντά μου. Τι μέρα είναι. Τι μέρα είναι 19. Σάββατο. Σάββατο μπορεί να το δούμε το Σάββατο. Εντάξει. Και την Κυριακή που θα είμαστε στη Λιβαδιά. Να πάρεις την παρέα σε βρουλάκι μου και να έρθεις. Κοίτα τη γυναίκα έξυπνη, γι' αυτό είσαι ανανεωμένος. Η γυναίκα σου τραγουδάς και χειροκροτάει. Του, να σε κοιτάει. Μην τσαλακωθεί το κοστούμι. Ναι, τον καμαρώνω, βρε Ρούλα. Τόσος έρωτας, τόσα χρόνια, μπράβο. Χειροκρότημα για τον έρωτα τώρα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Που του ράβει τα κοστούμια και όλα αυτά. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και θα και θέλω να με στείλετε στην Eurovision. Το θέμα θα το συζητήσουμε μόλις επιστρέψουμε. Ένσταση έχει. Σε 4 λεπτά ακριβώς θα είμαστε κοντά σας. Παιδιά, να σας συστήσω τους μουσικούς μου. Ναι. Έχω με το Τζίμι κιθάρα, από την και κιθάρα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, μου έκανε και ένα δωράκι, ένα κουμπολόι. Α, σου έκανε δώρο. Τον ευχαριστώ τώρα, πάρα πολύ. Ωραία. Να μάθεις το κουμπολάι. Μπράβο. Ο Γιάννης στα drums, ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης, ένα μεγάλο αρμόνιο, είναι από το Βόλο, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Λοιπόν, η Τζούλη, εγώ δεν θα πω τίποτα, θα πει η Ρούλα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έτσι. Και ο φίλος μου ο Λουκάς. Πάντα μαζί του. Έτσι. Όπου και να εμφανιστεί, και έχει εμείς, το φίλο του Λουκά. Και εμείς είμαστε καλεσμένοι στην πλανητάρχηνα της Ελλάδος. Ρούλα Κορομιλά. Ωραία. Πάμε, Γιώργος Μάγκας. Thank you.
Βασιλικό, ποπό και αλλού βασιλικό. Κουράστηκε, κουράστηκε, Τζούλη μου. Κουράστηκε. Μου θα τα δώσει όλα, ξέρεις. Όλα. Ελάτε, καθίστε λίγο να ξεκουραστείτε. Δεν είναι τώρα, ξέρεις. Ο Γιώργος είναι έτσι πάντα. Πάντα είναι. Στη δουλειά. Πάντα. Να σας πω, κυρία Τζούλη, πάντα ο κύριος Μάγκας είναι. Πάντα έτσι. Γι' αυτό ο κόσμος τον λατρεύει, Ρούλα μου. Όπου και αν πάμε. Το ξέρω. Στην Ελλάδα, έξω, όπου και να γυρίσουμε. Πηγαίνετε και στην Αμερική, πηγαίνετε και στο εξωτερικό του. Α, τώρα θα φύγουμε. Πάμε για το Παρίσι. Αν θα πάτε στο Παρίσι, όπου θα δώσετε εκεί συναυλίες και γίνεται και Γάλλοι, έρχονται και ομογενεί. Όλο Γάλλοι. Όλο Γάλλοι. Όλο ξένοι. Σας παίρνουν και συνεντεύξεις. Συνεντεύξεις. Στα κανάλια εκεί με μεταφραστές, όλα αυτά. Έχετε, είστε κοσμογυρισμένος πια. Ναι, έχουμε πάει παντού. Να έρθεις να σε πάρω, κοπέλα. Πού να με πάτε, στο Παρίσι. Σε γνωρίζουν όλοι εσένα εκεί. Στο Παρίσι. Στο Παρίσι, θα σε πάω στην Αμερική. Για καλό ήρθατε σήμερα. Θα κάνω καριέρα εκεί στο Παρίσι. Εκεί έπρεπε να ήσουν. Εκεί έπρεπε να ήμουν. Να έπαιρνε 5 δις τη μέρα και να τελειώνουν. Τη μέρα 5 δις που έρχεται. Το χρόνο καλά θα ήταν. Όχι το χρόνο. Να έχει μια λιμουζίνα 16 μέτρα. Έτσι έχουν παρουσιάσει σε έξω. Αυτό και να έρχομαι εγώ με το κλαρίνο να σε παίρνω. Και τι τιμή μου δίπλα εκεί, πού να ξέρουν αυτοί από τέτοια μουσική, εκεί εσείς θα είστε, θα ξεχωρίζετε. Εσένα πρέπει να σε πάρει ένας άντρας. Ναι. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Μα είναι παντρεμένη, ναι, όλα τα αεροπλάνα, όλα τα αεροπλάνα του κόσμου. Είμαι παντρεμένη, κύριε Μάγκα μου. Α, είσαι. Ναι, κύριε Μάγκα. Δεν το ξέρεις, τον κύριο Γαλακτερό, δεν το ξέρεις. Τώρα δεν περάσει. Και στον Νίκο είναι ο Γιώργος, ο κουνιάδος μου, ο Γαλακτερός. Λεβέντη. Άλλε, αλλάξαμε τώρα, Λεβέντη. Λοιπόν, όχι, άμα αλλάξει ένα παντρόπο μου, άμα ξαναπαντρευόμαστε, κάτσετε. Άμα αλλάξει, να ξαναπαντρευτούμε. Άμα έρθει ένα Γερμανό με το πιστόλι και σου πει Πελούλα, παντρεύει, θα σκοτώσει. Τι απει. Θα με σκοτώσει, θα πω. Πώ με βρει. Α, δεν είναι σκληρή Ελληνίδα. Ασκληρή. Άμα σου πει να πάρει το Χίτλερ. Θα του πάρει το Χίτλερ. Κύριε, να σα πω, το πρωί που ξυπνάει έτσι είναι. Ναι. Και στο σπίτι είναι έτσι. Ρούλα, ναι. Ή μόνο στι εκπομπέ. Όχι. Είναι, ξέρει, ο Γιώργο δεν προσποιείται και δεν κάνει τίποτα. Ναι. Όπως τον βλέπει σχήμα έτσι και τα λέει, γι' αυτό και ο κόσμος τον λατρεύει, ναι, γιατί είναι ο φυσικός, δεν είναι ψεύτικος. Δεν προσποιείται, δεν προσποιείται. Πόσα χρόνια είστε μαζί εσείς, πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι. Πάμε στα 16, Ρούλα. Πάτε στα 16, δεν έχετε κάνει παιδί. Ακόμα όχι. Κοίταξε, Ρούλα, εμείς προερχόμαστε από γάμο-γάμο. Από... Εγώ έχω 4 παιδάκια. Α. Και εγώ έχω 2. Ο ντράμερ είναι ο γιος μου. Α, ο ντράμερ είναι ο γιος σας. Μου, ναι. Α, ωραία. Λοιπόν, με συγχωρείτε, η Τζούλη τον έχει γιο. Α, τον έχει γιο η Τζούλη. Ναι, και το παιδί την έχει μάνα. Έτσι. Μου αρέσει η μετάφραση, κύριε Μάγκα. Ναι, έτσι τα λέει πάντα. Θέλω να με στείλεις
Στην Eurovision. Στην Eurovision. Λοιπόν, τώρα, αλήθεια, τώρα θα μιλήσουμε σοβαρά ή θα κάνουμε πλάκα. Ποτέ σου πλάκα. Πάτε, θέλω να μυστήσω. Για πείτε μου, θέλετε να πάτε στο Eurovision. Βέβαια, θέλω να πάω. Πόσα χρόνια το θέλω. Να φέρω το τροπέριο. Το τρόπαιο. Καλά το λέω εγώ, εσύ, έτσι βοήθα. Τα λέει. Καταλαβαίνουμε τι λέτε. Έτσι. Το λέτε πραγματικά. Πραγματικά. Στην Eurovision. Θέλω να πάω στο Eurovision, να με καλέσουν. Να είσαι εσύ όμως. Γιατί δεν κάνατε μία πρόταση εκεί πριν από γίνουν όλα εσύ. Τώρα θα δούμε. Ναι, κάναμε μια μικρή πρόταση, κάπως το συζητήσανε λίγο, αλλά δεν είδαμε και πιο πολύ για να... Α, δεν είδατε φως, δηλαδή. Κάνατε, στείλατε πρόταση, ότι θέλω... Εγώ θέλω στην Eurovision να πάμε μαζί. Εσύ να είσαι τηλεπαρουσιάστρια μου. Πώς θα γίνω, δεν γίνεται μία τηλεπαρουσιάστρια στην Eurovision ή ένας τηλεπαρουσιαστής. Δεν μπορώ να είμαι εγώ, θα είσαι εσύ, το χρόνο. Σε μένα. Α, σε εσά τα πράγματα. Εντάξει, αυτό το βρούμε. Α πάτε ναι. Στη Eurovision με το καλό. Και να το βρίσκουμε, τα φτιάχνουμε. Ναι, και να μην τσακωθούμε. Τι θα πείτε και γιατί εκεί τραγουδάνε, δεν είναι ορχιστρικό. Θα παίξω το σόλο το δικό μου. Ποιο απ' όλα, γιατί. Όχι, δεν θα το πω τώρα, Ρουλάκι, σε παρακαλώ, Ρουλά, να μην μα το κλέψει. Έχει κάτι πολύ τρομερό. Έχω πράγμα. Εγώ το φαντάζομαι ότι θα έχει κάτι που θα αναστατωθεί το. Έτσι. Ο γι' αυτό σαν... είναι σίγουρο 100% λέει. Γιατί αλλά πρέπει να τραγουδήσετε. Τραγουδήσετε εσεί, κύριε Τζούλη. Σόλο κλαρίνο. Αν χρειαστεί, θα κάνουμε εμείς. Έχουμε κάποιε φωνητικέ, α πούμε, να μην λέει λόγια. Ναι. Όπω παίζει το κλαρίνο, α πούμε, να κάνουμε. Ναι. Κάτι τέτοιο, ας πούμε. Θέλω να πάω σόλο κλαρίνο, να φέρω το τρόπιο. Θέλει, το έχει βάλει. Ναι, αλλά να πούμε το εξή, ότι ξέρουμε πολύ καλά. Εγώ ξέρω τι ικανότητε και δυνατότητε του κύριου Μάγκα και όλο ο κόσμο το ξέρει. Όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά στην Eurovision. Είδατε τώρα πώς έχει γίνει το θέμα. Είναι τα κοριτσάκια, τα αγοράκια που χορεύουν με τα μηνάκια. Θα χορεύουν, θα δεν παίξω. Πειράζει, θα παίξω εγώ. Για πείτε, πώς το έχετε σκεφτεί. Ναι, θα παίξω πράγμα. Πράγμα ροκ τσιφτετέλη. Είμαι σίγουρη. Ροκ τσιφτετέλη. Αυτό σχεδιασμό. Θα πετάξω τα ρούχα μου, τα πάντα. Και θα έχει και τον μπαλέτο του λέει. Θα έχω τον μπαλέτο. Θα κάνουν τον μπαλέτο. Κορίτσια θα έχουμε στο μπαλέτο. Κορίτσια. Θα χορεύουν έτσι δίπλα εδώ πέρα στα πουτάκια μου. Α, μια χαρά στα πουτάκια. Το έχει κάνει το σχήμα. Βέβαια είναι. Και το κόνσεπτ το έχει κάνει. Όλα, όλα, όλα. Γιατί να διαμαρτυρηθώ στην. Και τα σκηνικά πώ θα είναι και τα φώτα και όλα αυτά. Και το ρούχο που θα φορέσετε το έχετε σχεδιάσει. Ναι. Ρούλα μου. Τι είδες, θα το πούμε αργότερα. Και γιατί δεν σας άκουσαν στην ΕΤ, μου λέτε, σας παρακαλώ. Να διαμαρτυρηθώ στην ΕΤ. Να διαμαρτυρηθείς. Διαμαρτύρομαι. Γιατί τον κύριο Μάγκα δεν τον ακούσατε και τον πήρατε στα όπου σοβαρά. Πάμε. Το είπες τώρα χθες που είχαμε πάει στο Μήλο πάνω. Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Εγκρίνετε εσείς, παιδιά, να με στείλουν στη Eurovision. Ναι. Πανικός. Σηκωθήκαν όλοι όρθιοι και να χειροκροτούν μισή ώρα. Ναι. Τώρα βεβαίως. Το χάσαμε όμως για φέτος, για του χρόνου. Είπαμε, φέτος πάει. Ούτως ή άλλως θα έχετε και την ευκαιρία. Μακάρι να το φέρουν τα παιδιά φέτος. Μακάρι να τους ευχηθούμε, να το φέρει η Έλενα από Παρίζου, το τρόπαιο. Α, που... ξέρω. Βεβαίως, με όλη την καρδιά μας θα το φέρουν, θα το φέρουν, γιατί όχι. Να το φέρω εγώ. Του χρόνου. Του χρόνου. Να έχουμε να φέρουμε ένα τώρα και να φέρουμε και το χρόνο άλλο, κύριε Μάγκα. Γιατί όχι. Ας φέρουν και καράβα αυτή. Λοιπόν, πραγματικά είσαστε κουρασμένοι που ήρθατε. Καθόλου δεν πειράζει. Ξέρετε, όταν αγαπάει κάπου έτσι. Και πάει με τη θέλησή του. Εμείς σας αγαπάμε όλους, σας αγαπάμε τον κόσμο, όπου υπάρχει φτώχεια. Ή κανένας άρρωστος θέλει βοήθεια να με πάρει να πάω με αυτό το εκλεκτό μου επιτελείο. Να παίξω χωρίς δραχμή να βοηθήσω με τον κόσμο. Μπράβο κύριε Μάγκα, μπράβο σας. Γιατί όλοι πιστεύουν ότι είστε ένας καλλιτέχνης που πηγαίνετε ας πούμε σε διάφορες συγκεντρώσεις και βεβαίως κοστίζει όλη αυτή η ιστορία. Τετάρτη και Παρασκευή δεν τρώμε κρέατα και τέτοια σήμερα. Δεν τρώμε, είναι νηστική. Α, δεν τρώτε. Πάντα. Σήμερα θα είναι μια ηλίτσα, μια ντοματούλα. Μπράβο. Και έτσι, να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Πιστεύετε έτσι. Πολύ στο Θεό. Βέβαια, άμα περάσω σε μια εκκλησία μια φορά και το κάνω το σταυρό, αν ξαναπεράσω το ξανακάνω πάλι. Μάλιστα, κύριε Μάγκα. Να μας έχει καλά ο Θεός όλο τον κόσμο, κοπέλα μου. Κύριε Μάγκα, ξέρετε τι θέλω τώρα. Αυτό που δεν πραγματοποιήσαμε την προηγούμενη φορά που είχατε έρθει μαζί με την κυρία Τζούλη. Αυτό το κομμάτι το καταπληκτικό που παίζετε και που. Δεν προλάβαμε να δείξουμε πώς πάμε το κλαρίνο. Θέλετε να το κάνουμε τώρα ή θέλετε να παίξετε κάτι άλλο και να το κάνουμε σε λίγο. Θα παίξω κάτι άλλο και θα το κάνω. Το επόμενο θα είναι θα σπάσει το κλαρίνο. Το τελευταίο για να το διαλύσω μπορεί να παίξει. Και θα στο χαρίσω το κλαρίνο. Όχι, μην μου το χαρίσετε κύριε Μάγκα. Θέλεις να σε μάθω κλαρίνο. Κλαρίνο να με μάθετε. Να το δούμε το θέμα. Να το παλέψουμε. Να το παλέψουμε.
κλαρίνο να μάθω τώρα. Κλαρίνο, μια χαρά. Θα το παλέψουμε και ό,τι μπορέσουμε. Το κλαρίνο είναι δύσκολο όργανο. Γι' αυτό τίποτα καμιά κιθάρα, μπουζούκι. Κλαρίνο θα σε μάθω. Κλαρίνο, τώρα και. Βγάζει τα φαρμάκια του κόσμου. Τα δικά μου πώ τα βγάλω, δεν ξέρω, κύριε Μάγκα μου. Τα δικά σα τα βγάλω εγώ. Εσεί τα βγάλω. Ωραία. Και αυτό το υπέροχο συγκρότημα εδώ. Ωραία. Εμεί όλοι μαζί εδώ προσπαθούμε να σου βγάλουμε όλα τα φαρμάκια. Λοιπόν, ο Χρήστο, ο Γιάννη και ο Τζίμι. Λοιπόν, θα παίξετε ένα κομμάτι που εσείς αυτό έχετε το υπέροχο. Αποφασίσει, κύριε Μάγκα. Και ο φίλος Μολοκάς. Και μετά θα δούμε. Και η Τζούλη. Και θα δούμε και η Πλανητάρχηνα. Πλανητάρχηνα. Ωραία. Η Ρούλα Κουρομιλά. Ναι. Να δουν να πάρουν μαθήματα εκείνες που σπουδάζουν. Αυτή η Ρούλα να ανοίξει ένα μαγαζί. Να ανοίξει σχολή. Ναι, βεβαίως, γιατί όχι. Το καλή ιδέα είναι και αυτή. Κοίταξε, να την αφήσει την τέχνη σου αυτό κάπου. Γιατί Ρούλα Κουρομιλά δεν υπάρχει. Να σταματήσω, λέτε κι εσείς. Να τελειώσω. Όχι. Όχι, δεν με καταλάβεις. Όταν σταματήσω. Ναι, όταν σταματήσω. Ναι. Και εγώ βλέπει κι εγώ. Άνθρωποι είμαστε. Ναι. Το χρόνο μπορεί να μην υπάρχουν. Σωστά, δεν ξέρω τι γίνεται αύριο. Γι' αυτό παίζω έτσι, να ευχαριστήσω τον κόσμο. Για να ευχαριστήσετε κι εσείς. Και εγώ γι' αυτό κάνω τηλεόραση. Να δώσει τον εαυτό σου. Για να ευχαριστήσω. Για να κοριτσάκια. Να τη δώσω. Και σε αγοράκια και κοριτσάκια την ευχαριστώ. Και ο κόσμο τη θέλει ρούλα, μην ακούσει τίποτα. Λοιπόν, πάμε. Γιώργο Μάγκα, λοιπόν. Γιώργο. Θέλω να χαρίσω. Αυτά, βέβαια, όλα αυτά τα τραγούδια γιατί μας βλέπουν στην Αστόρια. Να το πω εγώ στο Γιώργο το Μάγκα, τον πρώτο ξαδερφό μου στην Αμερική. Είναι τραγουδιστής, ναι, καλλιτέχνης και πολύ καλός. Και μας περιμένουν. Σε όλη την ομογένεια, σε όλη την, πάμε την ομογένεια, βεβαίως. Πάμε.
πλανητάρχη να ρούν. Έλα, έλα. Εδώ είμαι. Μόνα για σένα, Ρούλα. Ευχαριστώ. Κάτσε εδώ να παίρνεις το φλαρίνο, ναι. Εσύ. Για να το σπάσουμε. Για τον κόσμο που τον αγαπώ και για σένα πλανητάρχηνα. Για όλο τον κόσμο το λέω αυτό. Να αγαπάτε τις μανούλες σας. Είναι ωραίο πράγμα. Είναι Θεού δώρο. Εγώ την έχασα νωρίς. Είμαι μόνος μου. Αλλά έχω όλο τον κόσμο. Και αυτό τον κόσμο εδώ που με αγαπάει.
σου βγάλω τα μαράκια σου. Φύγανε κιόλας. Αξίζει ο κόπος για να την αγαπάτε όλος ο κόσμος. Να περιμένω. Έχω... όχι και με το καλάμα, ρε παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αγαπάμε, Τζούλη, και εσένα. Σας ευχαριστούμε, Ρούλα. Να είστε καλά και χαρήκαμε που ήσασταν μαζί μας και όλοι οι τηλεθεατές. Ένα δυνατό χειροκρότημα για τον κύριο Μάγκα που ήταν μαζί μας και την κυρία Τζούλη. Και την ορχήστρα του. Βέβαια, μα αυτή την καταπληκτική ορχήστρα, τον Τζίμι, τον Γιάννη. Πού του λέω τον Χρήστο. Τον Χρήστο. Να είστε καλά. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Και εσείς να είστε πάντα καλά. Τα πάτε του χρόνου θα τα πούμε. Ναι, έχουμε καιρό μέχρι του χρόνου. Έτσι, θα το πω πάλι. Έτσι. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και κάτι άλλο σας έχουμε ετοιμάσει που θα σας ενδιαφέρει. Σε 3 λεπτά είμαστε μαζί σας. Ευχαριστούμε, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και μετά από τα κοστούμια του κυρίου Μάγκα να φέρουμε την Άνοιξη. Την Άνοιξη του καλοκαίρι. Ο κύριος Μάγκα στην Άνοιξη. Εσύ τη φέρατε την Άνοιξη, κορίτσια. Τι ρούχα έχουμε εμείς σήμερα και τι φέραμε το καλοκαίρι. Ναι. Μπορεί να κάνει κρύο έξω, αλλά έχουμε τις προτάσεις για τσάντες, αξεσουάρ, χρώματα. Τι θα φορεθεί το καλοκαίρι, τι μπορείτε να συνδυάσετε και τι ταιριάζει σε όλους τους σωματότυπους των γυναικών. Πολύ ωραία. Γιατί τα έρινα ρούχα, τα έρινα υφάσματα που έχουμε φέρει, όπως είναι αυτό που φοράει η Φωτεινή, μπορεί να κολακεύουν κάθε τύπο γυναίκας και μπορεί να το βάλει ανάλογα με παραλλαγές. Μπορεί να το βάλεις με ένα τζιν, με ένα παρέο όπως το έχει βάλει εδώ πέρα η Φωτεινή. Να προτιμούν τα χρώματα γιατί μπορεί να τους δίνει φως, φτιάχνει τη διάθεση, δεν τις καλύπτει τις ατέλειες όταν δεν έχει πάρα πολλά έντονα σχέδια πάνω και μπορεί να βάλουν οτιδήποτε αρκεί να τους κάνει να νιώθουν καλά. Αυτό βέβαια πηγαίνει και με τζιν, φαντάζομαι. Με τζιν πηγαίνει πάρα πολύ ωραία, αλλά πιστεύω κάνει λίγο, το έχουμε συνδυάσει από κάτω με ένα παρεό. Αυτά είναι τα χρώματα του καλοκαιριού. Βλέπω ροζ, βλέπω στρας. Πολλά χρώματα. Το μαύρο είναι μόνο για όσους δεν νιώθουν πάρα πολύ καλά με το σώμα τους και θέλουν να βάλουν μαύρο, αλλά για αυτούς έχουν φέρει πάρα πολύ ωραία εξισουάρ. Σε έντονα χρώματα και τσάντες. Μπορούν να τα αλλάξουν. Μπορούν να τα αλλάξουν και να τα κάνουν να νιώθουν καλύτερα. Α, και το μαντίλι έτσι δεμένο, ήδη το καλοκαίρι, πάρα πολύ κρύο σήμερα. Και έχει παπούτσια πάρα πολύ ωραία. Τα παπούτσια είναι ειδικό. Είναι ειδικά τα παπούτσια αυτά και είναι από το στυλ ethnic φέτος που κυριαρχεί το καλοκαίρι και την άνοιξη. Νομίζω ότι αυτό όμως είναι αυτά τα παπούτσια είναι για ψηλές γυναίκες, ή κάνω λάθος. Να σας πω κάτι, είναι παπούτσια που μπορούν να τα φορέσουν κάθε τύπο γυναίκα. Σωστό. Τώρα αν φοράνε οι γυναίκες με τα κούνι πιο πολύ, απλά να νιώθουν διάνετα. Εντάξει, να βάλουμε ύψος, δεν μπορούμε να βάλουμε, βάλουμε ένα τα κούνι. Φωτεινούλα thanks που λέμε. Πολύ ωραία. Πάμε είναι. Να δούμε λίγο την Μαριάννα που έχει βάλει, το έχει κάνει λίγο πιο βραδινό. Ναι. Έχει βάλει χρυσό σανδάλι από κάτω. Έχουμε βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο παντελόνι που είναι ολομέταξο, αλλά μπορείτε να το βάλετε ακόμη και με τζιν. Και αυτό το που έχει βάλει από πάνω το παρεό είναι φαρδί, πόντζο λέγονται αυτά. Και είναι ολομέταξα και είναι χειροποίητα. Στην Ινδία τα φτιάχνουν οι γυναίκες γιατί εκεί πέρα μπορεί να και ασχολούνται περισσότερο με τη φαντουργική. Λίγο το ινδικό στυλ μας έρχεται για είναι το καλοκαίρι. Είναι και αέρνο, κολακεύει όλες τις γυναίκες και δεν έχει πρόβλημα να το βάλεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι. Είναι ρούχα φθηνά, οικονομικά. Και καλύπτει αυτό, έτσι, ναι. Γιώργο μου. Δηλαδή ατέλειες πολλές. Και όπως είδαμε στις ξένες πασαρέλες, κυριαρχεί πάρα πολύ το χρώμα, η ρίγα και τα φούξια πράσινα χρώματα είναι συνδυασμοί χρωμάτων με πολύ ωραίες τσάντες και αξεσουάρ που έχουμε φέρει. Μπορούν να το βάλουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Χωρίς να πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά.
Αλλάζει και η διάθεσή μας με αυτά τα χρώματα, τέλος πάντων. Όλα αυτά τα μαύρα, μαύρα, μια χαρά είναι. Μου είπατε. Ναι, συγγνώμη. Παρακαλώ, τι λέτε, λίμωνο κύριε Μπέζε. Συνεχίστε, δείξτε. Μου είπατε πριν ότι σας αρέσει πάλι, γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν τα χρώματα με τζιν. Και έχουμε βάλει τη Μέρη να βάλει τζιν. Έλα, Μέρη μου. Το τζιν που είναι το κλασικό παντελόνι που το φοράνε όλε. Πλούσιε και φτωχέ. Και το παπούτσι. Είναι κεντρικό αυτό το παπούτσι, είναι όχι. Μια χαρά. Κάθε γυναίκα, κάθε ηλικία δεν έχει πρόβλημα. Πρωί, βράδυ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για να μην ταλαιπωρούνται και να χώνονται τι θα βάλουν, μπορούν να έχουν χρωματιστά παπούτσια. Πολύ ωραία υφάσματα από πάνω που να έχουν χρώματα. Παίρνουν φτηνά αξεσουάρ με χάντρε και μπορούν να τα φτιάξουν και μόνε του. Εσεί ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα γιατί φτιάχνετε και σε όλε. Έχω φτιάξει μερικά, ναι. Οπότε μπορεί να πάρουν μια τσάντα που μπορεί να τη βρουν από 20 μέχρι 100 ευρώ. Δεν μα νοιάζει, παίρνουμε και δύο φτηνέ τσάντε. Εμείς θέλουμε να μας δείξετε την τάση της μόδας του καλοκαιριού και από εκεί και πέρα νομίζω θα τα ψιλοβολέψουμε. Όλες στην καρταρόμπα τους έχουν κάποια πουκαμίσα, κάποιο πόντσο, ένα τζιν. Αλλά τα παπούτσια είναι ωραία και νομίζω ότι. Και στα ταιριάζει. Κοσμήματα κυριαρχούν πάρα πολύ τα φρούτα. Τα δείτε φρούτα. Όπως φοράει η Έλενα. Για πάμε, Ελενάκη. Πάνω την Έλενα. Η Έλενα πάλι με τζιν. Πάλι με τζιν. Ναι. Χρώμα από πάνω που καλύπτει όλες τις εταιρείες. Η Έλενα δεν έχει, αλλά για όσους δεν νιώθουν πάρα πολύ καλά. Έχουμε βάλει, έχει ένα κόσμο που είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί έχουν φρούτα πάνω και είναι πάρα πολύ στη μόδα. Ναι. Και τα παπούτσια είναι πάλι το ίδιο. Αυτά έχουν συνδυάσει με πέδιλο που έχουν ρίγες φούξια και χρωματιστά. Mm-hmm. Που δεν έχουν πρόβλημα να τις δεσμεύει. Έχουν πολλά χρώματα πάνω, οπότε μπορούν να μην το χρησιμοποιούν για ένα ρούχο, αλλά για πολλά. Νομίζω ότι η μόδα η φετινή βοηθάει πολύ τη γυναίκα στο να μην στενεύεται μέσα στα ρούχα της, να νιώθει άνετα. Και αν έχει πάρει και κανένα κιλό, να μην είναι πρόβλημα. Και το καλοκαίρι αυτό είναι, να μην νιώθει καλά. Πολύ ωραία. Είναι, να το πούμε και τη Σουζάνα, Σουζάνα, που έχει πάρει πάρα πολλά χρώματα πάνω τη. Ναι. Είναι το τρικουάζ που είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει, πάνω, έχει βάλει ένα παρέο που έχει χάντρε που είναι και αυτό χειροποίητο. Mm-hmm. Εσεί μπορείτε να βρείτε ένα πιο φθηνό και να το συνδυάσετε με ένα χρωματιστό από πάνω παρέο. Και βλέπετε ότι είναι και χρωματιστέ χρώματα έντονα και τσάντε. Ναι, οι τσάντε είναι πολύ μόδα τα χρώματα. Mm-hmm. Μικρέ, μεγάλε, ανάλογα σε το τι ταιριάζει σε κάθε γυναίκα. Mm-hmm. Και δεν τι δεσμεύει καθόλου με τα παπούτσια. Mm-hmm. Και χαμηλό παπούτσι λοιπόν. Φλάτα αλλά και ψηλό με τα πούνε. Ανάλογα το τι βολεύει την καθεμία. Και το εμπριμέ λίγο να το αποφεύγουμε όσες έχουμε πολύ στήθος και όχι καλή μέση και αυτά. Ή δεν παίζει ρόλο. Ξέρετε τι γίνεται, ότι επειδή αυτά είναι πάρα πολύ αέρινα και είναι χαλαρά σαν ρούχα, δεν έχουν πρόβλημα να κολακεύει κάθε γυναίκα. Αρκεί τώρα, αν έχει πάρα πολύ μεγάλο στήθος και πολλά κιλά πάνω, είναι καλό να βάλει χρώμα κάτω και μονόχρωμα πάνω. Εμπριμέ πολύ, Σουζάνα. Και να δούμε και τη μόλι που έχει βάλει. Γιατί οι κυρίες που φοβούνται να βάλουν τζιν. Α, αυτό να δούμε λοιπόν. Οι κυρίες που φοβούνται να βάλουν τζιν και έχουν λίγο περιτά κιλά, mm-hmm. μπορεί να βάλουν ένα πάρα πολύ μακρύ από πάνω, που να είναι αέρινο, τους δίνει κίνηση για να κλέβει το μάτι. Mm-hmm. Και όσες θέλουν να τονίσουν τη μέση τους, μπορεί να βάλουν μια ζώνη στη μέση, mm-hmm. χαλαρά, όχι να το σφίξουν mm-hmm. και να νιώσουν καλύτερα. Μπορεί να βάλει αυτή η μόλι, αν θέλει. Και τη βάλει μόνη της. Ναι, να τη βάλει μόνη της. Βλέπουμε ότι στη μόλι έχει δώσει μια τεράστια τσάντα. Ναι, γιατί... και ντυμένη με χάντρες, με πέρλες. Πολύ ωραία τσάντα. Α, μπορεί να. Έτσι δεν θα την παχαίνει. Δεν θα τη κόψει λίγο πολύ. Θα την αφήσει χαλαρή για να απλά να τη κόψει λίγο την μέση. Για να την κάνει να νιώθει και εκείνη ότι έχει γραμμές, ξέρετε. Ότι, είναι, ότι έχει καμπύλες. Μια κυρία που δεν έχει το σώμα του μοντέλου. Βλέπετε, δεν την για παχαίνει. Να νιώθει άνετα μπορεί να το κάνει έτσι, οπότε τη καλεί και όλα. Πολύ ωραία. Τα κοσμήματα αυτά που έχετε μπροστά είναι τα κοσμήματα τη μόδα. Ναι, τα χρώματα τη μόδα. Τα χρώματα τη μόδα, ναι, και τσάντες. Τα χρώματα του καλοκαιριού. Είναι, βλέπω, κίτρινο, καναρινή, λαχανή, φούξια. Είναι ροζ. Όλα τα χρώματα, ναι. Οι πέρλες, οι χάντρες, ό,τι έχουν στο σπίτι τους και μπορεί να σπάσει ένα σκολιέ, μπορεί να έχει σπάσει, mm-hmm. θα το πάρουν και θα το ξαναφτιάξουν πάλι και είναι καινούριο. Γιατί η τάση της μόδας για τα κοσμήματα και όλα αυτά μπορεί να φτιάξουν τα πάντα μόνοι τους. Ακόμη και ένα παλιό τζιν μπορεί να πάρετε χάντρες και να το κεντήσετε μόνοι σας. Ναι. Και βλέπω ότι να έχουμε και πολλά μαντήλια σε χρώματα. Ναι, γιατί πολύ. Ναι, αλλάζει και τα ρούχα. Και στις κούκλες είναι αυτά που έχουμε τα καφτάνια. Είναι, ναι, τα καφτάνια που είναι πολύ στη μόδα, είναι και ντυμπτά κάτω. Αυτά τα παίρνουν και χειροποίητα. Κάθε χρόνο όμως εγώ βλέπω κορίτσια ότι τα φοράμε αυτά. Ξέρετε γιατί. Δεν έχει αλλάξει καθόλου η ιστορία των καφτανιών. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ ωραίο ήλιο. Ναι. Εσείς οι γυναίκες είστε πολύ σεξι. Είναι ωραίες όλες οι Ελληνίδες, θες να πει. Ναι, εσείς οι γυναίκες, λέω, είστε πολύ σεξι. Και θέλετε να είστε αέρινες. Ναι. Και πάντα mm-hmm. να φλερτάρετε μέσα στα ρούχα σας. Λοιπόν, νομίζω ότι ήσουν σαφής, Γιώργο μου.
αλλά θέλω να πάμε και σε κάτι άλλο που αφορά στη μόδα μας. Μιλάμε για τη Max Mara που βρέθηκαμε εκεί όλοι, κάποιοι από τους συναδέλφους τέλος πάντων, και νομίζω ότι παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ρούχα της και συγκεκριμένα στον υπηκό όμιλο στο Γουδί. Και είναι πάλι το καλοκαίρι ρούχα. Άλιξ, καλοκαίρι 2005. Πάρα πολύ ωραίες προτάσεις. Ναι, και είναι και πολύ εντυπωσιακό γιατί είναι στον υπηκό όμιλο και είναι πάρα πολύ ωραία επίδυση. Ένα πάντρεμα πολύ ωραίο. Για να δούμε λοιπόν η Max Mara τι προτείνει στον υπηκό όμιλο για το καλοκαίρι 2005. Κάτια Ζιγούλη, Άτζελα Ευρυπίδη, Μαριέτα Χρουσαλά, Ευελίνα Παπαντονίου, Κατερίνα Γεωργιάδου. Ένας ιταλικός κολοσσός της μόδας επέλεξε τις ομορφότερες Ελληνίδες για να παρουσιάσουν τη νέα του κολεξιόν Άνοιξη Καλοκαίρι 2005 σε ένα φαντασμαγορικό fashion show στα πρόσωπα των διάσημων κοσμοπολιτικών ντεφιλέ του Μιλάνου. Η κολεξιόν πρωταγωνιστεί το Safari Look με φούστες και παντελόνια που δημιουργούν μια αεράτη και ελκυστική σιλουέτα. Είναι Afro-Ethno print, which is something new in our collection, which we dedicate for a younger and glamorous woman. Αδιάβροχα αντρικές ζακέτες, θηλυκά top, στενές βερμούδες. Ουδέτερα χρώματα από την Αφρική, κυρίως λευκό και χρυσό, και πλήθος από floral και animal print. Η επίδειξη έγινε στο χώρο του Κέντρου Υπασίας στο Γουδί και είναι η πρώτη φορά που ο Ιταλικός οίκος μόδας παρουσίασε τις δημιουργίες του στο ελληνικό κοινό. Η Μελέκ, τι κάνει η Μελέκ? Υπάρχει λίγο η Μελέκ, μου φαίνεται. Από τη στεναχώρια μου τρώω. Από τη στεναχώρια σου τρώω. Ναι, που με άφησε. Επειδή σε άφησε αυτό, να σου πω. Άλλοι τρώνε σοκολατάκια. Ναι. Άλλοι τρώνε, δεν ξέρω κι εγώ, γουρνόπουλα. Εσύ όμως. Εγώ εκτός από τη χιλόπιτα. Τρώω και πίτες κανένα. Την άντεξε τη χιλόπιτα. Δεν την έχει πολύ αντέξει στο μη μου λες αντίο. Όχι. Όλο κλαις εκεί. Μελέκ μου, όλο κλαις. Τέλος πάντων, μην τρως πολύ όμως. Έτσι. Αλλά να σου καλύπτεσαι με τα ρούχα αυτά που φοράς που είναι λίγο φαρδιά. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Λίγο έτσι. Εξαιρετική δουλειά. Άννα Τσουκαλά, κυρίες και κύριοι. Και η Μελέκ, αγαπημένη σας από τη σειρά του Μανούση Μανουσάκη. Μη μου λες αντίο. Ναι. Να σου πω, εντάξει, δεν πειράζει τα κιλά μας. Τώρα έχουμε το σύλλογο. Όχι, όχι. Έχουμε τα κάλλη μας και έχουμε και την επιτυχία μας. Και την επιτυχία μας και είμαστε και πολύ αισιόδοξοι και είμαστε και πολύ στα πάνω μας. Και πολύ στα πάνω σου, σε βλέπω. Και είμαστε και με τους φίλους μας και στα ρακόμελά μας και στα τσιπουρά δικά μας. Όλα. Και διασκεδάζουμε τη ζωή μας. Στα ερωτικά μας είμαστε καθόλου. Σε όλα είμαστε τέλεια. Είσαι μέσα, έχω χάσει τεύχη δηλαδή. Εγώ την προηγούμενη φορά δεν είχαμε, ξέρεις, ρακόμελα και τέτοια. Πιο συμμαζεμένοι. Είδες πως έρχεται η ζωή, να το σύλλα, να επιτυχία, να και ο μεγάλος έρωτας. Βγαίνουμε και πάνω στην Κομωτινή, η οποία εκεί πέρα μας κάνουν συνέχεια το τραπέζι. Νομίζω ήσασταν τώρα στην Κομωτινή. Ήμασταν τώρα και έχω να σου πω και κάτι συγκλονιστικό. Είχαμε πάει εκτός από την Κομωτινή που ήταν το γύρισμα και στην Ορεστιάδα, στη γενέτειρα του άντρα της Αναστασίας Καλλιοτζή, της συγγραφέας του έργου, του Σταμάτη Γεωργούλη, που είναι καθηγητής στα τρία πανεπιστήμια. Εκεί οι άνθρωποι μέσα σε ένα γήπεδο, 3.000 άτομα, μας υποδέχτηκαν σαν τους Rolling Stones. Όλους τους ηθοποιούς του. Πήγαμε όσοι μπορούσαμε. Ναι. Ήμασταν κάποιοι άνθρωποι. Ο Μπεγνής ήταν. Ο Μανουσάκης, ο Μπεγνής. Ο Μανουσάκης λόγω γυρισμάτων δεν έχει καταφέρει να έρθει. Ήταν η κοπέλα, η Φιλιό που παίζει την καλύτερη. Αλλά το ζευγάρι πήγε. Αν και χωρισμένο πήγε. Ήταν και ο Μάνος ο Παπαγιάννης, ο Ρετζέ. Πήγαν η Κωνσταντίνα Ανδριοπούλη, η μάνα μου με τα υπέροχα μάτια. Η μητέρα σου. Ο πατέρας μου, ο Τάσος Παπαναστασίου. Όλοι. Είχε πάει η οικογένεια κάπως, ας πούμε. Και περάσατε τέλεια. Περάσαμε. Κλαίγαμε, Ρούλα, άμα ήσουν και εσύ από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή νιώθεις την ανάγκη κάποια στιγμή να πεις σε ένα μυστικό που είναι ένα ένοχο μυστικό, έτσι νιώθεις την ανάγκη. Έχεις κρύψει από κάποιους ανθρώπους πράγματα που δεν θες να τα πεις ποτέ. Μπορεί να μην ισχύει σε σένα αυτό. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν όχι μόνο γυναίκες αλλά και άντρες που έχουν ένα μυστικό που το κρατάνε πολύ γερά φυλαγμένο. Πολύ.
Έτσι. Ναι. Έχεις κανένα μυστικό, δεν μου το πεις στον αέρα. Αν έχεις. Αν είναι και ένοχο λίγο μυστικό. Ένοχο μυστικό δεν έχω. Τύψεις έχω. Τύψεις έχεις. Ναι. Μπορεί να είναι από κάτι. Ναι, ναι, τύψεις με την έννοια ότι πλήγωσα κάποιους ανθρώπους ή κάποιον άνθρωπο ή έπραξα. Κάτι που δεν ήταν σωστό. Κάτι που δεν θέλεις να είσαι κοντά μου στο θέμα μας αυτό. Καταρχήν χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σου. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Από την αντίθετη πλευρά βλέπω ότι έχεις αδυνατήσει. Έχω αδυνατήσει εγώ, ναι. Κάνω μια δίαιτα τριήμερη. Εσύ μάλλον το περνάς διαφορετικά. Λοιπόν, έχω και εγώ τα μυστικά τα δικά μου. Και θέλω να μπορώ, μου επιτρέπεις να κλείσω ένα θέμα το οποίο καίει. Τι καίει? Πάνω τους ανθρώπους στην Ορεστιάδα. Τι καίει? Αυτό με το ποτάμι, με τον Εύρο που καταπατάει και καταβροχτίζει τις Να το πούμε σε λίγο, γιατί περιμένεις τηλεφωνική μας γραμμή. Θα σου δώσω το χρόνο να το πούμε. Αλλά επειδή δεν είναι ευγενικό να περιμένουν φίλες μας στον αέρα, θα ήθελα λοιπόν τη φίλη μας τη Μαρία που είχε την καλοσύνη να μας μιλήσει σήμερα, να μας πει το δικό της το μυστικό ποιο είναι. Μαρία, καλή σας μέρα. Καλημέρα κυρία Τωρομιλά. Πώς είστε Μαρία μας? Είμαι πάρα πολύ καλά. Καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια που ασχολείστε με τόσο λεπτά θέματα. Όλοι οι άνθρωποι, όλοι μας κρύβουμε κάποια μυστικά. Κάποια είναι πολύ σοβαρά, κάποια λιγότερο σοβαρά, κάποια δεν τα έχουμε ποτέ και δεν θέλουμε να τα πούμε, κάποια είναι πολύ ένοχα. Ξέρετε, ο καθένας κρίνει ανάλογα με την περίπτωσή του. Θα ήθελα, Μαρία μας, να μας πείτε εσείς ποιο είναι το δικό σας μυστικό. Το δικό μου μυστικό, κυρία Κορουμιλά, είναι ότι εργάζομαι σε οίκο ενοχής από το 1998. Κρυφά από την οικογένειά μου, κρυφά από τα παιδιά μου και γενικά από όλο τον κόσμο. Δεν το έχετε πει Μαρία μας σε κανέναν αυτό? Όχι, δεν το ούτε στην οικογένειά σας. Πόσα παιδάκια έχετε αν επιτρέπετε? Τρία παιδιά. Ναι, κάτω των 15 και τα τρία. Ναι. Και ο λόγος που σας κάνει να μην το πείτε, θέλετε να μας εξηγήσετε ποιος είναι? Ο λόγος μου είναι ολοφάνερος. Ξέρετε, και μια κοπέλα που κάνει αυτή τη δουλειά να το λέει, καταρχήν η κοινωνία, η κατακραυγή της κοινωνίας. Mm. Η οικογένειά μου. Αν οι γονείς μου μάθουν τι δουλειά κάνω, θα πεθάνουν και οι δύο από εγκεφαλικό. Εσείς μένετε μόνοι σας με τα παιδιά σας? Ναι, μένω μόνη μου. Ήμουν παντρεμένη, ο άντρας μου με εγκατέλειψε. Ποιο το πρόβλημα της εποχής με μια ρωσιδούλα? Α, από εκεί ξεκίνησαν όλα, Μαρία μας. Βέβαια. Από δύο χρόνια μετά τη γέννηση του τελευταίου μας παιδιού. Και έφυγε, σας εγκατέλειψε έτσι, εν μία νυχτή? Ναι. Βέβαια προϋπήρχε η σχέση, κάποια στιγμή αποφάσισε να μας εγκαταλείψει. Από εκεί και πέρα δεν είχε καμία επαφή μαζί μας, ούτε με μένα, ούτε με τα παιδιά, ούτε ενδιαφέρθηκε καν για τα παιδιά. Προσπάθησα για ένα διάστημα να συντηρήσω τα παιδιά κάνοντας διάφορες δουλειές. Δυστυχώς και οικονομικά δεν μπορούσα να βγω με τρία παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ούτε συναισθηματικά μπορούσα να σταθώ, ψυχολογικά δεν ήμουν καλά, δεν μπορούσα να βρω ισορροπίες. Σε κάποιες δουλειές μου κολλάγαν τα θετικά. Και έτσι κάποια στιγμή αποφάσισα να ξεκινήσω να κάνω αυτή τη δουλειά. Ναι. Και φαντάζομαι ότι βγαίνετε τώρα και το συζητάμε αυτό. Είναι ένα μυστικό που το κρατάτε πολύ καλά φυλαγμένο, έτσι? Είναι ένα μυστικό για σας. Που είναι πάρα πολύ μεγάλο βάρος για μένα. Είναι βάρος, Μαρία μου, τα δύο μου τα παιδιά είναι αγόρια. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έχετε, και αγόρια, έχετε δύο αγόρια και ένα κορίτσι? Ναι. Τα δύο μου παιδιά λοιπόν είναι αγόρια. Το ένα είναι 13. Μάλιστα. Σε 2-3 χρόνια θα αρχίσει να κάνει βόλτες αυτούς τους χώρους. Τότε πού θα πρέπει να κρυφτώ εγώ? Εκεί είναι ίσως η μεγάλη σας αγωνία, φαντάζομαι, και ο φόβος σας, έτσι? Δυστυχώς οι μεγάλες μας αγωνίες αυτή τη στιγμή, την περίοδο, είναι πάρα πολλές. Πρώτη μεγάλη αγωνία, μην με δουν τα παιδιά, γιατί και σε αυτή την ηλικία των 13 μπορεί με κάποιους φίλους να κάνει βόλτα. Δεύτερο είναι ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να μείνουμε χωρίς δουλειά. Ναι. Γιατί ξέρετε και ίσως έχετε παρακολουθήσει προφανώς, γιατί είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί εδώ και 4 χρόνια. Ναι, ναι. Ότι με ένα νόμο κλείνουν όλοι και ενοχή της Αθήνας και ταυτόχρονα να μένουμε όλες τις κοπέλες χωρίς δουλειά. Οπότε είναι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα διπλό. Ναι, σας καταλαβαίνω. Σήμερα συγκεκριμένα, γι' αυτό άλλωστε και μιλάμε από το σώμα να ακούγεται φασαρία, ήμασταν σε ένα οίκο ενοχής που σφραγίστηκε μια άλλη κοπέλα. Ναι. Η οποία μένει και αυτή στο δρόμο αυτή τη στιγμή. Ναι, κοιτάξτε, το θέμα μας βέβαια τώρα, σας καταλαβαίνω απόλυτα, εσείς θέλετε να υποστηρίξετε και να στηρίξετε τη δουλειά σας. Από την άλλη, βγαίνετε έτσι στον αέρα και νιώθετε. Το θέμα δηλαδή, το ξέρω, είναι τα ένοχα μυστικά. Όχι, άλλο θέλω να σας πω, άλλο θέλω να σας πω. Ότι φαντάζομαι μια γυναίκα που μεγαλώνει τρία παιδιά, όπως εσείς συγκεκριμένα, Μαρία μας. Ότι έχετε αυτό που μας είπατε, αυτό μου κάνει νόημα τώρα και η Άννα, την αγωνία του ότι έχετε δύο γιους, ότι μπορεί κάποια στιγμή τα παιδιά αυτά να κυκλοφορήσουν μέσα στους χώρους αυτούς. Έχει συμβεί στο παρελθόν. Τι είπατε, Μαρία?
έχει συμβεί στο παρελθόν. Σε πολλές περιπτώσεις, έτσι. Ορίστε, δεν σας ακούω. Πολλές περιπτώσεις έχουν. Ναι, 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 έχει προκύψει. Συμβεί σε πολλές περιπτώσεις το αγόρι να δει τη μητέρα του σε εικόνα εκεί. Τα αποτελέσματα, ή έχει γίνει ναρκωμανής, ή έχει κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Εδώ... Γιατί από το μάλλον να είναι προετοιμασμένο το παιδί, να του έχει μιλήσει η μητέρα να ξέρει, mm-hmm. το απότομο, το σοκ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εσείς μιλάτε καθόλου στα παιδιά σας και λόγω της δουλειάς σας και λόγω της εμπειρίας σας, τους εξηγείτε κάποια πράγματα, σας ρωτάνε κάποια πράγματα. Βεβαίως. Πόσο κοντά τους είστε και πόσο φίλοι τους είστε σε αυτό το κομμάτι, Μαρία. Είμαι πάρα πολύ φίλοι τους και προσπαθώ να τα μεγαλώνω χωρίς να κολλάνε τα τέλη στους ανθρώπους. Ναι. Προσπαθώ να τα μαθαίνω να ξεχωρίζουν και να διαχωρίζουν τους φίλους τους. Από το τι είναι ο χαρακτήρας του καθενός και το επαγγελμά του. Τι τους προφασίζεστε κάτι, φαντάζομαι. Δουλεύετε. Έπεσε γραμμή. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, γιατί έπεσε γραμμή. Αν μπορέσουμε, θα επικοινωνήσουμε και θέλουμε και άλλες γραμμές. Έτσι, να επικοινωνήσουμε τον κόσμο, να δούμε ποια είναι αυτά τα ένοχα μυστικά που μας κάνουν καμιά φορά να νιώθουμε αμήχανα, να έχουμε αγωνία, να τρέχουμε, να κρύψουμε κάτι. Την αγωνία της Μαρίας. Βέβαια. Δεν το ξέρει η οικογένειά της. Δεν το ξέρει τα παιδιά της. Και τι έχει περάσει για να φτάσει. Και για να φτάσει και για να προσπαθεί να αντέξει. 2-10-4-81-5-60 και 2-10-4-81-5-70. Θα πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε μαζί με την Άννα να ακούσουμε και τις δικές σας και τα δικά σας ένοχα σε εισαγωγικά μυστικά. Και εσύ τώρα τηλεοπτικά, και ο αγαπημένος τηλεοπτικά, είχε ένοχο μυστικό. Ο Μπαιγνής. Ο Μουράτ. Και πολλοί άντρες έχουν τέτοια μυστικά και στην πραγματικότητα. Νομίζω πως πολλοί. Ναι. Αλλά τελικά πιστεύεις ότι κάποια στιγμή και αυτό το μυστικό μπορεί να αποκαλυφθεί. Γιατί στο συγκεκριμένο, στο σύριαλ, αποκαλύφθηκε. Στη ζωή πιστεύεις ότι αυτά τα ένοχα μυστικά αποκαλύπτονται. Κοίτα, να σου πω κάτι. Είναι λίγο υποκειμενικά τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή είναι πώς ζει και πώς αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και τη ζωή του και με τι συνείδηση κοιμάται ο κάθε άνθρωπος. Ναι, σωστό είναι και αυτό που λες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να ξέρουν και υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα το άντεχαν ποτέ να το μάθουν. Να το μάθουν, σωστό. Γιατί μπορεί να τους αρέσει να ζουν και σε ένα παραμύθι. Εσύ όμως εδώ ως μελέκ το άντεξες, κλαις, χτυπιέσαι. Ναι. Άντεξες όμως την προδοσία. Την άντεξες. Ή την αντέχεις. Γιατί τον πλάκωσες και στο ξύλο. Ναι, και στο ξύλο. Τον έδιρες, τον χτύπησες. Τον βεβαίως στην προσωπική σου ζωή να μιλήσουμε με την Κατερίνα που έχει να μας πει ένα ένοχο μυστικό. Είμαι ειλικρινή στην προσωπική μου ζωή. Θα του έρθει λίγο μολότοφ. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα τον άφηνες. Ναι, θα του λέγανε. Πήγαινε στο καλό. Μολότοφ, μου άρεσε. Κατερίνα, καλημέρα. Γεια σου, Ρούλα. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Είσαι καλά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Καλά όσο μπορώ να είμαι. Όταν θα πρέπει να σας πω κάτι τόσο σοβαρό που δεν το έχω ξανασυζητήσει με κανέναν άνθρωπο. Είμαι 35 χρονών. Είμαι παντρεμένη εδώ και 5 χρόνια με έναν άνθρωπο υπέροχο, φανταστικό μπαμπά, υπέροχο άντρα. Επιχειρηματίας είναι, 2 χρόνια μεγαλύτερος μου μόνο. Και έχω ένα αγοράκι 5 ετών. Πριν παντρευτώ με τον άντρα μου είχαμε μια σχέση 3 χρόνια. Κάποια στιγμή χωρίσαμε και λίγους μήνες μετά εγώ τα φτιάξα με έναν άνθρωπο πολύ μικρότερό μου. Δεν ξέρω πώς το έκανα αυτό, δεν ταιριάζαμε καθόλου. Η σχέση κράτησε μόνο 6 μήνες, αλλά δυστυχώς λίγο πριν χωρίσω μαζί του, έκανα κάτι εξετάσεις και διαπίστωσα ότι είμαι έγκυος, περιμένω το παιδί του. Φυσικά ο άνθρωπος εκείνος ήταν πολύ μικρότερος για να του πω για ένα παιδί. Με τίποτα δεν θα ήθελα να ρίξω το παιδί. Και στην όλη ατυχία μου ήταν ότι εκείνες τις μέρες με προσέγγιζε ο άντρας μου και ήθελε να τα ξαναφτιάξουμε. Δυστυχώς, χωρίς να το σκεφτώ, τα ξαναφτιάχνω μαζί του, χωρίζω οριστικά με τον μικρότερο άνθρωπο και αποφασίζω να του χρεώσω το παιδί. Μέσα σε ένα μήνα, αρεμονιαζόμαστε και γεμάτη χαρά και υποκρισία, του λέω ότι περιμένω το παιδί του. Φυσικά, ο άντρας μου πέταξε από τη χαρά του, δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς έκανε. Προς στιγμή νόμιζα ότι είμαι και εγώ ευτυχισμένη, πολύ ευτυχισμένη. Βέβαια το παιδί έχει αρχίσει και μεγαλώνει, είναι αγοράκι και δυστυχώς μοιάζει σε εκείνο τον άντρα πάρα πολύ.
Μεταξύ σοβαρού και αστείου δεχόμαστε αστιάκια από το περιβάλλον μας. Παιδιά, σε ποιον μοιάζει το μικρό? Πειράζουν τον άντρα μου ότι δεν του μοιάζει. Συγγνώμη, κάνετε παρέα εσείς, δηλαδή ο σύζυγός σας κάνει παρέα με τον φίλο σας? Όχι, όχι, εκείνον τον άνθρωπο δεν τον έχω ξαναδεί, δεν θέλω να τον ξαναδώ και δεν έχω μάθει, δεν έχω μάθει τίποτα για αυτό. Δεν το έχετε πει, δεν το έχετε πει τίποτα. Δεν ξέρει δηλαδή, τίποτα. Έτσι, τίποτα δεν είναι το ένα παιδί ακόμη εκείνος. Ναι, ναι. Ουσιαστικά είναι ένα παιδί, μπορώ να πω άνετα. Δηλαδή χωρίσατε, τελείωσε με αυτόν. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Και επιστρέψατε στον. Και είμαι με τον άντρα μου. Και είστε με τον άντρα σας. Αλλά εντάξει, κάποιοι συγγενείς, κάποιοι φίλοι τον πειράζουν. Ο μικρός φυσικά δεν μοιάζει καθόλου στον άντρα. Δεν μοιάζει στο πατέρα του, ναι. Μοιάζει εκείνο τον άνθρωπο και αυτό είναι που με τρελαίνει τώρα 5 χρόνια. Δηλαδή έχω τρελαθεί, δεν ξέρω, δεν μπορώ. Γιατί νιώθετε την ανάγκη, δεν ξέρω αν και η Άννα θέλει να παρέμβει, νιώθετε την ανάγκη ότι κάποια στιγμή ότι θέλετε να το συζητήσετε με τον άντρα σας? Δεν ξέρω. Είναι κάτι που σας πνίγει, που σας πονάει, που φοβάστε κάτι? Τι φοβάστε? Φοβάμαι, δεν ξέρω. Όλοι κάνουν πλάκα κάποια στιγμή και του λένε δεν σου μοιάζει το μικρό. Ναι. Και εγώ μόνο για πλάκα δεν το παίρνω. Επειδή το ξέρετε, ναι. Εμένα με πιάνει πανικός, φοβάμαι ότι θα αποκαλυφθεί. Ναι. Προφανώς πρέπει να έχει η κοπέλα έναν υπέροχο άντρα δίπλα της. Παιδιά, φοβάται, μην τον χάσει. Είναι υπέροχος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί άνθρωπο. Σε αυτό το κομμάτι δεν νιώθετε και τύψεις που αυτό, ο άντρας σας θεωρεί ότι είναι παιδί του, ότι είναι δικό του. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι ένας πατέρας όταν αποκτάει ένα παιδί. Μονοτήσει. Εκεί που το αγκαλιάζει, που το φυλάει, που λέει το παιδί μου, που κάνει όνειρα γι' αυτό, που αν θέλετε δουλεύει για να συγκεντρώσει χρήματα για το παιδί. Εκεί θέλω να μου πείτε πώς είναι η ψυχοσύνθεση δικιά σας και τα συναισθήματα ποια είναι τα δικά σας. Είναι δυστυχώς πολύ άσχημη και δεν ξέρω αν σε αυτό το τελευταίο καιρό έχει συμβάλει και το γεγονός ότι είμαι πάλι έγκυος. Ναι. Τώρα είμαι 2 μηνών, περιμένω το παιδί του άντρα μου, δυστυχώς. Αλλά η ψυχοσύνθεσή μου, δεν ξέρω, λόγω της εγκυμοσύνης είναι πάρα πολύ άσχημη. Φοβάμαι ότι θα πάθω κάποιο κακό. Δεν κλείνομαι στον εαυτό μου, αφήνω το παιδί να παίζει μόνο του. Ναι. Δεν ασχολούμαι με κανέναν και με τίποτα. Το φαντάζομαι το αγαπάτε το παιδί, γιατί δεν πιστεύω έτσι να το παιδί το να λατρεύω. Το βλέπετε. Ναι, το μπράβο. Παιδί το λατρεύω, αλλά κάθε φορά θυμίζει. Που το βλέπω ξεκινά ένα μαρτύριο για μένα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, μια διαπίστευτα σε εκείνον τον άντρα. Αυτό λέω, θα σας θυμίζει. Αν θέλετε να ξεχάσετε και κάτι, υπάρχει το παιδί και θα σας θυμίζει συνέχεια το γεγονός αυτό. Έχετε συμβουλευτεί? Δεν φταίει όμως, εγώ φταίω για όλα αυτά. Το παιδί δεν φταίει, δεν μπορώ να χρεώσω τίποτα στο παιδί. Το παιδί το λατρεύω. Εννοείται. Εννοείται ότι δεν φταίει το παιδί. Και εσείς φαντάζομαι καθημερινά θα βιώνετε μια αγωνία. Θα ζείτε μια αγωνία, ένα φόβο, έτσι. Ένα φόβο, εφιάλτες, πραγματικά. Βλέπω εφιάλτες κάθε μέρα. Ναι, βλέπετε εφιάλτες, δηλαδή του στυλ τι εφιάλτη, ότι θα μάθει ο σύζυγός σας κάποιες... Ότι έρχεται από το πουθενά εκείνος ο άντρας, εφιάλτες ότι ο άντρας μου κάποια στιγμή το μαθαίνει, γίνονται αμφιβολίες και αποκαλύπτονται όλα. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τα αντέξω. Νομίζω ότι θα τρελαθώ. Ειδικά τώρα, δεν ξέρω αυτή η εγκυμοσύνη. Ειδικό. Σκοντεύω να τρελαθώ. Κάτι θέλει να μας πει, Άννα, τι είπες, Άννα μου? Νομίζω πήγε να το ρωτήσει και η Ρούλα. Αν έχετε συμβουλευτεί κάποιον ειδικό. Ναι, ψυχολόγο. Κάποιον άνθρωπο να σας πει τι πρέπει να κάνει σε συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι ένα μυστικό το οποίο θα το κρατήσετε μόνο εσείς και πόσο θα το αντέξετε, αντέχετε? Αυτό θέλω να μου πείτε, γιατί είναι κάτι σπάνιο, ξέρετε, δεν συμβαίνει. Δεν αντέχετε, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να πάω σε ειδικό. Πραγματικά δεν μπορώ. Φοβάστε? Φοβάμαι, ντρέπομαι, είναι η πρώτη φορά που το συζητάω στη ζωή μου. Δεν το έχω πει σε κανένα, δεν το ξέρετε κάποια φίλη, δεν μπορώ να το συζητήσω. Ναι. Εγώ μπορώ να της δώσω μια συμβουλή ταπεινή. Θα το ήθελα να πω. Δεν έχω το δικαίωμα αυτό. Δεν έχω ούτε μαμά είμαι ούτε τίποτα. Δεν έχω αυτή την πολυτέλεια. Θα με βοηθούσε πραγματικά. Αυτό που λέει ο Καστανιέντα. Η δική μου συμβουλή είναι αυτό που κάνω εγώ στη ζωή μου, που προσπαθώ να το κάνω. Άλλες φορές βγαίνει, άλλες φορές δεν βγαίνει. Αλλά πάντα τα έχω καλά με τη συνείδησή μου. Να ακολουθήσεις το δρόμο της καρδιάς σου. Το δρόμο που λέει η καρδιά σου να ακολουθήσεις, αυτόν. Αν κατάλαβα καλά, η Κατερίνα μας, Άννα μου, τον αγαπάει τον άντρα της. Τον λατρεύει τον άντρα της. Θα πεθάνω χωρίς αυτόν. Και φαντάζομαι ότι έχετε μετανιώσει, σε εισαγωγικά, όχι γιατί φέρατε το παιδί στον κόσμο. Όχι βέβαια, έχω μετανιώσει που έκανα παιδί με εκείνον τον άνθρωπο, αυτό έχω μετανιώσει. Αν του το λέγατε, λέω τώρα εγώ, επειδή λέτε ότι είναι ένας καλός άνθρωπος, αν του το λέγατε πριν παντρευτείτε. Ναι. Πώς θα αντιδρούσε, φοβηθήκατε ότι θα τον χάσετε, γι' αυτό δεν το είπατε? Είναι άνθρωπος κάπως παραδοσιακός, είναι άνθρωπος αυστηρών αρχών, φοβάμαι ότι θα τον έχανα. Ναι.
Είναι άνθρωπος της οικογένειας και κάποια πράγματα δεν ξέρω κατά πόσο θα τα επιτρέπει. Ποιος άντρας επιτρέπει κάτι τέτοιο? Νομίζω ότι είναι. Υπάρχουν, αλλά οι περιπτώσεις, ξέρετε, είναι πολύ λίγες. Και μπορεί να έχετε άλλο στο μυαλό σας και αν ποτέ συμβεί κάτι τέτοιο, να γίνει τέτοια ανατροπή που να το, επειδή σας, μπορεί να σας αγαπάει και να σας λατρεύει. Κοίτα, όλοι στη ζωή μας κάνουμε λάθη. Δεν πρέπει να έχετε τύψεις για τέτοια πράγματα. Όλοι κάνουμε λάθη. Δεν υπάρχει να αποψίσω την άλλη. Κανένας λάθος. Φοβάται ότι θα τον χάσει. Ναι. Έχει και τις ενοχές της, έχει και τις τύψεις της. Νομίζω ότι μόνο αν εμπιστευτείτε έναν άνθρωπο πραγματικά που μπορεί να σας βοηθήσει, έτσι θα ηρεμήσετε πιο πολύ. Γιατί είστε και έγκυος και καταλαβαίνω ότι επιβαρύνετε η κατάσταση. Μακάρι. Πραγματικά θέλω όμως να σας ευχαριστήσω που εμπιστευτήκατε αυτό το μυστικό σε εμάς. Και εύχομαι τα καλύτερα. Τα καλύτερα, ναι. Εύχομαι ό,τι καλό για σας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να μου πεις αν πραγματικά πίνεις λικέρ. Είχες πάει στην Κομωτίνη, σ' αρέσει τα λικεράκια, γιατί είπες κάτι για ρακόμελο. Λατρεύω το ρακόμελο. Αμαρέτω, ας πούμε, λικέρ, αν το βλέπεις, θα κράταγες σημειώσεις για να το φτιάξεις στο σπίτι, που είναι εύκολο. Έχω την εντύπωση ότι θα. Το πικραμύγδαλο, Θα κάτσε να μας πει ο κύριος Βλάσης Φιλιππόπουλος, ο οποίος είναι στην Παιανία. Να το αμαρέτω αυτό. Το οποίο, κυρίες και κύριοι, τώρα ο Κώστας Φραγκολιάς είναι εκεί μαζί με τον κύριο Βλάση Φιλιππόπουλο. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Πόσα αμαρέτω έχετε πιει? Να πούμε την αλήθεια, περάσαμε πολύ όμορφα όσο ώρα περιμέναμε να βγούμε. Πίνατε, δοκιμάζατε λικεράκια? Πίναμε, δοκιμάζαμε, τρώγαμε, περάσαμε πολύ ωραία. Έχουμε πολύ καλή φιλοξενία από τον κύριο Βλάση εδώ. Πού βρίσκεστε? Είμαστε στην Παλίνη. Ναι. Είμαστε στο εμφιαλωτήριο εδώ του κύριου Φιλιππόπουλου. Και ήρθαμε να δούμε πώς παρασκευάζετε το λικέρ αμαρέτο. Κάνει και άλλα λικέρ, έτσι, αλλά εμείς θα δούμε το αμαρέτο. Κάνουμε πολλά πράγματα εδώ. Ναι. Εγώ προσωπικά δοκίμασα στο δούμε και λες και τη μαστίχα και τρελάθηκα. Σίγουρα, είναι πολύ ωραία αυτά. Λοιπόν, και θα σας δείξουμε πώς φτιάχνουμε το αμαρέτο. Έχουμε εδώ τα υλικά μας. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Φιλιππόπουλο. Κύριε Φιλιππόπουλο, σας ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε στο αποστακτήριό σας. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Κορομιλά, που μου κάνατε τη τιμή να στείλετε εδώ το συνεργείο σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Και θέλω να σας πω ότι είστε διαχρονικά κυρία της ελληνικής τηλεόρασης. Σας ευχαριστώ, στο χώρο σας. Μήπως σας πω ότι σε κάποιο Φραγκολιάς. Κρατάτε μια θετικότητα και αυτό σας κάνει ιδιαίτερη και μοναδική. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ και επαυξάνω. Εμείς όμως εδώ περιμένουμε, Κώστα και κύριε Φιλιππόπουλε, να μας δείξετε αν μπορούμε να το φτιάξουμε. Είναι εφικτό να φτιάξουμε το λικέρ αμαρέτο στο σπίτι? Είναι εφικτό, ναι, είναι πολύ εφικτό, είναι πολύ εύκολο. Για να μας πείτε. Είναι πολύ απλό, κυρία Κορομιλά, και θα ήθελα οι εκατοντάδες, δεκάδες, χιλιάδες τηλεθεατές σας που βλέπουν τη τηλεόραση να παρακολουθήσουν έτσι με πολύ ενδιαφέρον τη διαδικασία. Ωραία. Καταρχήν παίρνουμε το πικραμύγδαλο. Α, καλά είπες εσύ. Το οποίο είναι αυτό. Ναι. Και βασικά εγώ θα πω για ένα συγκεκριμένο κομμάτι συνταγή, δηλαδή για μια ποσότητα ενός λίτρου περίπου. Α, ωραία. Επιλέγουμε λοιπόν το πικραμύγδαλο, το οποίο πρέπει βασικά να το σπάσουμε και λίγο σε μικρά κομμάτια για να μπορέσουμε να πάρουμε και την εκχύλιση γρηγορότερα. Αυτό είναι δηλαδή το πρόβλημα, τίποτα άλλο δεν αποδίδει αν το σπάσουμε ή δεν το σπάσουμε. Το πλένουμε καθαρά και το τοποθετούμε σε μια σε ένα γυάλινο δοχείο ή πύλινο, ανάλογα ό,τι έχει ο καθένας. Θα δείξουμε τώρα πώς γίνεται αυτό. Η τοποθέτηση του πικραμύγδαλου. Η τοποθέτηση αρχικώς του πικραμύγδαλου. Το οποίο τότε είπαμε ότι το έχουμε σπάσει λίγο, έτσι. Μάλιστα, ναι. Ναι, να είναι σπασμένο, διότι να μην το πλύνουμε τόσο πολύ που να φύγει η φλούδα, διότι η φλούδα είναι αυτό που δίνει το χρώμα και το άρωμα, κυρία Κορομιλά. Στο αμαρέτο λέτε. Στο αμαρέτο, βεβαίως. Ρίξαμε εδώ τώρα το πικραμύγδαλο. Ναι. Ρίχνουμε και 2-3 μικρά τεμάχια φυσικής μαστίχας χείου. Θαύματα κάνει η μαστίχα χείου. Είναι μοναδικό έτσι προϊόν στον κόσμο. Και αυτό πρέπει να το ακούσουν οι τελετές και να το λάβουν σοβαρά υπόψη. Πόσο, για να δω πόσο ρίχνετε μέσα στο μπουκάλι, βλέπω. 2-3 τεμάχια είναι αρκετά για να μην μας αλλοιώσει τη γεύση. Απλώς θέλουμε να, ναι, απλώς θέλουμε να προσθέσουμε κάτι. Όχι να του δώσουμε την αίσθηση ότι μυρίζει μαστίχα. Σωστά. Είναι το συμπλήρωμα της γεύσης. Είναι τα μυστικά. Φτιάχνουμε λοιπόν αμαρέτο και είμαστε συνδεδεμένοι με το αποστακτήριο του κυρίου Βλάση Φιλιππόπουλου. Στη συνέχεια, κυρία Κορομιλά, μάλιστα, παίρνουμε το ενόπνευμα.
Ινόπνευμα Κώστα Καθαρό. Το οποίο ινόπνευμα πρέπει να είναι ινόπνευμα αποτοπίας. Μάλιστα. Διότι δεν κάνει το ινόπνευμα αυτό που βρίσκουμε στα φαρμακεία. Έτσι, σωστό. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση ποτών. Είναι ειδικό ενόπνευμα με ειδικές άδειες. Έτσι το ζητάμε. Βεβαίως. Ποτοποιίας, όχι το ζητάμε. Μόνο σε ποτοποιείο μπορούν να προστρέξουν για να το αναζητήσουν. Διότι δεν μπορούν να το βρουν πουθενά αλλού. Ενόπνευμα ποτοποιίας. Μην πάρετε ενόπνευμα από το φαρμακείο. Ποτοποιία σε ποτοποιία. Μάλιστα. Πουθενά αλλού δεν πωλείται αυτό. Πόσο είναι αυτό, Κώστα, εκεί πώς... Αυτό είναι 220 γραμμάρια. Και το... ναι. Εγώ έχω αυτή τη στιγμή τη μεζούρα. Ναι. Και το μετράω με τη μεζούρα. Μάλιστα. Οι κυρίες δεν είναι δυνατόν να έχουν τη μεζούρα. Μπορείς να γίνει με κάποια ζυγαριά. Θα έχουν τη ζυγαριά. Τη ζυγαριά αυτή της κουζίνας. 220 γραμμάρια, λοιπόν, ινοπνεύματος, το οποίο θα είναι ποτοποιίας. Το ρίχνουμε μέσα στο ινόπνευμα, μέσα στο στα πικραμύγδαλα. Στα πικραμύγδαλα. Και στους κόκκους. Πάντα πικραμύγδαλο, όχι οτιδήποτε αμύγδαλο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και στη συνέχεια ρίχνουμε και, 100 γραμμάρια νερό. Και 100 γραμμάρια νερό. 100 για εσάς που θέλετε νερό. Να κάνετε λικέρα μαρέτο. Είμαστε εδώ. Και εύκολο, ναι. Το ρίχνουμε και αυτό, κυρία Κορομιλά, μέσα. Μάλιστα. Αυτό, κυρία Κορομιλά, το αφήνουμε ναι. τουλάχιστον για 45 με 60 μέρες α, για να πάρουμε την εκχύληση. Έτσι όπως είναι το βάζουμε 40 με 60 μέρες κάπου. Ναι, το κλείνουμε καλά. Ωραία. Πάντοτε είναι αρρωστεγός αυτά γιατί έχουμε απώλειες από ενόπνευμα και από γεύση. Σωστό. Το κλείνουμε αερωστεγός και αφού το αφήσουμε λοιπόν για 2 μήνες παίρνουμε... Φτιάχνουμε τότε να κάνουμε το λικέρ. Το λικέρ. Παίρνουμε 310 γραμμάρια νερό. Εγώ θα το ογκομετρήσω εδώ. 310 γραμμάρια νερό. Ωραία. Λόγω από αυτό εδώ το υλικό, ναι. έτσι, παίρνουμε ναι. το εκχύλισμα, το οποίο εμείς το έχουμε παρασκευάσει, το έχουμε ήδη έτοιμο. Ναι, ναι θα πάμε εκεί. Θα πάμε εκεί. Παίρνουμε το νερό, 310 γραμμάρια. Ναι. Παίρνουμε 400 γραμμάρια ζάχαρη. Ωραία. Ζάχαρη. Mm-hmm. Το οποίο βράζουμε σε μία κατσαρόλα. Ναι. Τουλάχιστον για 5 λεπτά μετά αφού το αρχίζει να κοχλάζει. Καταλάβαμε. Έτσι. Συνεχίζουμε. Αφού λοιπόν το βράσουμε σε 5 λεπτά, ναι. το αφήνουμε να κρυώσει. Και μετά. Αυτό λοιπόν αφού το αφήσουμε να κρυώσει, παίρνουμε το σιρόπι, το οποίο είναι έτοιμο πια, το έχω εδώ. Ναι. Και το βάζουμε σε ένα άλλο δοχείο ναι. Που θέλουμε να φτιάξουμε το προϊόν μας. Ναι. Το βάζουμε εδώ, περιπίνει στην άλλη κανατούλα που έχω εγώ το τώρα. Το σιρόπι τώρα λέτε, έτσι Κώστα και κύριε Φιλιππόπουλε. Μη μας παραξηγήσουν το σιρόπι βάζουμε, παιδιά. Έτσι, το βάζουμε εδώ. Τι κάνουμε λοιπόν, σουρώνουμε το εκχύλισμα. Αυτό που είναι μέσα στο πικραμίγδαλο. Που το είχαμε αφήσει 40 με 60 μέρες. Και το οποίο υπολογίζω ότι θα είναι γύρω στα 290 με 300 σωστό. Γραμμάρια φυσικό εκχύλισμα αμυγδάλου. Πικραμίγδαλο. Το οποίο το ρίχνουμε μέσα στο σιρόπι. Στο σιρόπι μέσα. Και το οποίο σιρόπι και το οποίο πικραμίγδαλο σαν εκχύλισμα το έχω έτοιμο εγώ εδώ πέρα διότι έχω παραγωγική διαδικασία. Κώστα πάμε λίγο σε πιο γρήγορους ρυθμούς γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι. Το ρίχνω μέσα στο. Σιρόπι. Στο σιρόπι. Αυτό λοιπόν ναι. είναι έτοιμο πια λικέρ. Το ανακατεύουμε καλά. Το ανακατεύουμε. Είναι έτοιμο τώρα το λικέρ μας. Ναι, ρίχνουμε και μια σταγόνα ακόμη. Καραμελόχρωμα. Καραμελόχρωμα. Διότι αν δεν του βάλουμε και είναι έτοιμο μετά από εκεί. Δεν θα πάρει το χρώμα. Αυτό το σκούρο. Το κεραμιδί το αμαρέτο, που είναι το αμαρέτο, ναι. του αμαρέτου. Ωραία. Έτσι. Αυτό λοιπόν, καραμέλα, λίγο προσέχτε το τώρα πώς έγινε. Το βλέπουμε, πήρε και έγινε το χρώμα του. Πήρε το χρώμα λοιπόν. Σωστά. Αυτό θα το τοποθετήσουμε σε ένα βάζο. Ωραία. Κλειστό πια
για 10, 15, 20 μέρες. Και μετά το χρησιμοποιούμε. Και είναι έτοιμο λικέρ να το απολαύσουμε με τις φίλες στην μας. Στην υγειά σας, κύριε Φιλιππόπουλο. Αλλά υπάρχει ο κίνδυνος, κυρία Κορομιλά. Ναι. Να πήγει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει. Α, παπά. Γιατί είναι φυσικό ας προϊόν. Ας τα δώσει και στο παιδί θα δώσει. Επίσης, αυτό να προσέχουμε. Σας βλέπω να τα έχετε πιει εκεί και οι δύο. Καλά κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Περνάμε καλά και είμαστε πολύ καλά εδώ στην Παλή. Ευχαριστώ πολύ. Και συγχαρητήρια στους συνεργάτες σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα μου πεις αυτό που θες να μου πεις. Είναι γιατί διαιτητικό. Είναι... Για την αριστεία. Παρεπιπτόντως το αμαρέτο, όλα αυτά που βάζει είναι διαιτητικό. Είναι πολύ διαιτητικό. Για σένα τώρα που έχεις πάρει τα κιλά και είναι μια χαρά. Ναι, ναι. Αυτό θα ξεκινήσει. Με αυτό θα ξεκινήσει διαιτητικό. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εγώ θα σε δω πάντως απόψε το βράδυ στον Αντένα στον Μίλα Σαντίο. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά θέλω να κλείσεις με αυτό. Ναι, με την Ορεστιάδα. Ναι. Θέλω να... Να πεις στις γυναίκες. Θέλω να πω... Ναι. Δεν ξέρω που πρέπει να κοιτάξω. Ναι, 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 τέσσερα. Ναι, ναι. Θέλω να στείλω την αγάπη μου και να τους ευχηθώ όλα να τους πάνε καλά σε τέτοιους αξιόλογους, αξιέπαινους, με μεγάλη αξία ανθρώπους που παλεύουν εκεί κανονικά και με τον νόμο που είναι ένα... Κάτι άλλο που εμείς εδώ πέρα το έχουμε ξεχάσει. Με τις καλλιέργειές τους, με τις παραδόσεις τους, τα έθη και τα έθιμά τους. Είναι αξιέπαινοι αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, το βράδυ θα το δω. Δεν ελπίζω να μην κλάψω πάρα πολύ. Νομίζω σήμερα. Δεν θα κλάψω θα πολύ. Είναι, ναι. Δεν θα κλάψω πολύ. Ναι, να, καλά. Πιο και να κλάψω, light. Καλό είναι. Ναι. Να ευχηθούμε μαζί στον κόσμο να περάσει ένα υπέροχο τρίμερο όπου και βεβαίως. Να πάει, να διασκεδάσει, όπως να αφήσει την καρδιά του ελεύθερη, βεβαίως. Να γευτεί μυρωδιές και οτιδήποτε θέλει. Εμείς θα τα πούμε. Να προσέχετε στον δρόμο οπωσδήποτε. Και εμείς θα τα πούμε την Τρίτη. Έτσι. Την Τρίτη το πρωί στις 10. Γιατί Δευτέρα, πετάμε δεν είμαστε χαρταετού. Μαζί. Ναι. Πετάμε χαρταετούς. Έχουμε τα κούλουμα. Την Τρίτη όμως στις 10 η ώρα το πρωί θα είμαστε κοντά. Να περάσετε καταπληκτικά. Να είσαι καλά, κούκλα. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθα και σε είδα. Καλό τριήμερο. Γεια σας. Γεια σας.